Δείτε σήμερα νέες συγκλονιστικές εξελίξεις στην υπόθεση του περίεργου θανάτου της 16χρονης Κωνσταντίνας Αναγνώστη, που μετά από επίσκεψη σε ορθοδοντικό στην Αλβανία επέστρεψε στην Ελλάδα νεκρή, χωρίς βασικά ζωτικά όργανα. 4 χρόνια μετά διώκεται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ο οδηγός που τη μετέφερε. Αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε ο κατηγορούμενος ταξιτζής. Αποκλειστικά η ιατροδικαστική έκθεση για τη 16χρονη που ανατρέπει τα δεδομένα και αποτέλεσε ισχυρό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Μαζί μας η Κωνσταντίνα Κωστάκου, αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας και ψυχολόγος υποδιεύθυνσης ανηλίκων. Στο μικροσκόπιο οι δύο υποθέσεις κακοποίησης παιδιών, Σελέρο και Ζάκυνθο, που έχουν σοκάρει το Πανελλήνιο. Το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης των 3 παιδιών της Λέρου που κακοποιήθηκαν από τους γονείς τους. Έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ή όχι? Αποστολή στην Κρήτη. Η Ζήνα στο μαγευτικό σπήλαιο Σφενδόνη στα Ζωνιανά. Με τα φυσικά έργα τέχνης που άγγιξε ο Θεός. Αποστολή στην Κάλυμνο. Η αλήθεια των κατοίκων, η σκληρή ζωή των σφουγγαράδων και καταδύσεις με την κάμερα της εκπομπής σε μαγευτικά σημεία του νησιού. Καλό, καλό μεσημέρι και σήμερα είμαστε εδώ στην παρέα σας και εσείς έρχεστε στην παρέα μας για να σας κρατήσουμε συντροφιά. Έτσι είναι αυτό το αλυσβερίσι. Τι ωραίες λέξεις χρησιμοποιώ. Αλυσβερίσι. Αυτή η επικοινωνία, αυτή η επαφή με σας, έτσι δεν είναι, Ιωάννα μου? Έτσι είναι, είσαι υπέροχη σήμερα, οφείλω να το πω γιατί το θέλω να το πω. Και περιμένουμε και τα υπέροχα μηνύματα από τους τηλεθεατές. Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ ας πούμε, αν ήσουν κεντρική παρουσιάστρια, τη λέξη αλυσβερίσι, πώς θα την έλεγε? Ωραίο είναι. Ωραίο το λες. Ωραίο είναι, είναι μια πολύ ωραία αμφίδρομη σχέση. Δοσοληψία. Δοσοληψία θα πήγαινε σε άλλα. Δηλαδή, σου δίνω και μου δίνεις και περιμένω κάτι τη. Μια δόση για αρχή. Δεν σχολιάζω. Στην παρέα μας λοιπόν και σήμερα, μετά από καιρό, γιατί ξέρω ότι είχε κάτι να κάνει, η Χρυσαυγή Ατσιδάκου. Χρυσαυγή μου, καλό μεσημέρι. Χαίρομαι που είμαι κοντά σου και για τα εύκολα και για τα δύσκολα που θα δούμε σήμερα, γιατί πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος και χαίρομαι. Έτσι το λέω και εγώ. Έτσι, πάντα. Μαζί και στα εύκολα. Είμαστε και εδώ δύσκολα. Και στα εύκολα αυτό, και στα δύσκολα. Αυτό. Τι να κάνουμε. Δεν είναι πάντα η ζωή εύκολη. Όχι. Η Γιώτα Κυπουρού επέστρεψε από την Ζάκυνθο. Αλλά εδώ είναι το θέμα, γιατί εδώ, χθες. Παρακαλώ, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Έγινε το εξής. Τελειώνοντας η εκπομπή, παίξαμε την γυναίκα που φιλοξενεί τα 2 παιδιά της Ζακύνθου, δηλαδή τα 2 ανήλικα παιδιά. Και η Γιώτα μας είπε τι. Ότι εδώ και 10 μέρες, χθες 11 σήμερα, έχουν συμπληρωθεί από την ημέρα που η θεία τους έχει αναλάβει τη φροντίδα τους και τα έχει στο σπίτι της, ένα μικρό σπιτάκι σε ένα χωριό. Δεν έχει πάει κανείς στο σπίτι. Η Ζήνα δεν έχει πάει κοινωνικός λειτουργός, παιδοψυχολόγος, κάποιος από την πρόνοια. Κανένας από... όμως. Και έκανες όλο το ρεπορτάζ που θα πούμε σε λίγο στους τηλεθεατές. Μίλησες με Δήμο. Και θλίβομαι, Ζήνα. Α, με την αρμόδια υπηρεσία. Και μάλιστα, κάποιοι άνθρωποι σου λένε, θέλετε ανθρωποφαγία? Όχι, αγαπητοί, από πότε η αλήθεια είναι ανθρωποφαγία? Η αλήθεια είναι, τόσες μέρες πήγε κανείς εκεί? Ενώ έχει διαταχθεί, έτσι δεν είναι? Να υπάρχει εισαγγελική εντολή για κοινωνική έρευνα. Έτσι. Άρα πρέπει κάποιος να πάει στο σπίτι. Είναι ωραίες οι συνθήκες. Υπάρχει τουαλέτα. Υπάρχει δωμάτιο ξεχωριστό για τα παιδιά. Πού μένουν τα παιδιά? Κοιμούνται σε ένα καναπέ? Κοιμούνται σε ένα κανονικό σπίτι? Κοιμούνται έξω? Δεν έχει πάει κανείς, σωστά? Όχι, δεν έχει πάει. Θα σας πούμε τα πούμε σε πολύ λίγο. Απάντησε. Λοιπόν. Στην παρέα μας σήμερα βέβαια είναι ο Κώστας Κρομίδας και η Μυρωδιά από Σανίδη. Έφερα Μυρωδιά, ε. Έφερες. Ναι, από όλη την Ελλάδα. Από Σανίδη όμως, Κώστα. Κυρίως από όλη την Ελλάδα, την περιοδία, τη Μεγάλη και τη Γερμανία. Μισό λεπτάκι. Σε παρακολουθώ. Μπορείς. Όπως το είπα και στη Λένα Μαντά, είστε οι δύο αυτή τη στιγμή συγγραφείς πραγματικά του καλοκαιριού Έλληνες. Και θέλω να το πω, όπου πηγαίνετε, γεμίζετε. Ναι, έχει και η Λένα. Όχι, όχι, όχι. Γεμίζεται. Ναι, 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 πάει πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά. Στη Γερμανία τι έγινε, γιατί τα είδα. Οι Έλληνες της Γερμανίας μας αγαπάνε πολύ, με αγαπάνε πολύ και εγώ τους αγαπάω πολύ. Έγινε ένας μικρός χαμός. Και αγαπάνε και την εκπομπή πολύ, να ξέρεις. Αγαπάνε και την εκπομπή, γιατί πολλοί ερχόντουσαν και μου λέγανε, σε βλέπουμε και στη Ζήνα, πότε θα ξαναπάς. Λέω, τώρα είμαι στη Γερμανία, λέω, δεν γίνεται να δηλαδή θέλω να βγούμε ζωντανά, οφείλω να σου πω, μου λένε, να βγούμε λίγο ζωντανά στη Ζήνα. Ναι, αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι μας αγαπούν πολύ
οι Έλληνες της Γερμανίας. Και έχει η Γερμανία, πια στην Γερμανία έχουν πάει πάρα πολλοί Έλληνες. Δηλαδή... Χαίρομαι πάρα πολύ που πηγαίνεις καλά. Η μυρωδιά από Σανίδη να ταξιδέψει όλη την Ελλάδα. Και να συνεχίσει έτσι. Στην παρέα μας επίσης σήμερα είναι ο κ. Γρηγόρης Λέων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας. Κύριε Λέων, σήμερα, κοιτάξτε να δείτε. Σας είχαμε κλείσει για το πρώτο θέμα που θα συζητήσουμε, αλλά τελικά προέκυψε και η ιατροδικαστική έκθεση για τα παιδιά της Λέρου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πούμε σήμερα. Έχουν βιαστεί αυτά τα παιδιά? Τι δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση? Έχουμε όλο το αποκλειστικό ρεπορτάζ στα χέρια μας. Και την ιατροδικαστική έκθεση. Άρα, αποκλειστικά στους τηλεθεατές θα πούμε τα παιδιά αυτά έχουν βιαστεί, ναι ή όχι. Οπότε θα παραμείνετε και σε αυτό το θέμα. Πολύ ευχαριστώ. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με την κυρία Κωνσταντίνα Κωστάκου, αξιωματικό της Ελλάς, ψυχολόγο της Υποδιεύθυνσης Ανηλίκων. Πολλές φορές, Γιώργο, μου έχεις αναφερθεί σε αυτή τη γυναίκα, γιατί μου είπες ότι πολλές φορές υπάρχουν ενδείξεις, καταγγελίες, αλλά καμιά φορά δεν προκύπτει σεξουαλική κακοποίηση, βιασμός ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή τα παιδιά καμιά φορά λειτουργούν κάπως. Η κυρία Κωστάκου είναι ένας ανεπεξέργαστος χρυσός, γιατί μέσα από τα μάτια της, μάλλον τα μάτια και η ψυχή της, έχουν χαϊδέψει πολλές περιπτώσεις κακοποιημένων παιδιών, τα οποία ήταν και σε χειρότερη, μπορώ να πω, στην ίδια και σε χειρότερη μοίρα από αυτά τα παιδιά τα οποία, την ιστορία των οποίων βλέπουμε να ξετυλίγεται τις τελευταίες μέρες. Και λέω ότι είναι ένας ανεπεξέργαστος χρυσός, γιατί, και θα παροτρύνω τους τηλεθεατές να κάτσουν να ακούσουν όλα όσα έχει να πει, γιατί ξέρει από μέσα, ξέρει μέσα από την ψυχή των παιδιών τι ακριβώς τραβούν. Και μέσα από αυτό υπάρχει ένα καταπίστευμα, αν θέλεις, εμπειρικής γνώσης, που θα βοηθήσει τους γονείς και τη γειτονιά να μάθουν πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται όταν υποπέπτουν κάποια πράγματα στην αντίληψη. Θα πούμε και είναι πολύ σημαντικό. Και τους εκπαιδευτικούς. Και το περιβάλλον του σχολείου, πέρα από τη γειτονιά και τους γονείς, γιατί και στα σχολεία και συμβαίνουν πολλά, αλλά και οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν την εμπειρία και να... Εγώ θα πρότεινα και να εκπαιδευτούν καταλήλως όλοι, ώστε να μπορούν να διαπιστώσουν αυτά που φωνάζουν τα παιδιά χωρίς να μιλάνε πολλές φορές. Έτσι είναι, Χρυσαυγή μου, και θα μιλήσουμε με αλήθειες. Την περιμένουμε, είχε ένα ραντεβού, το ταξί έχει πάει να τη φέρει, λίγο αργότερα θα είναι εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, θα πάμε στο θέμα που πραγματικά έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και συγκλονίζει κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα. Σε αυτό το θέμα ήταν προγραμματισμένο να είναι κοντά μας ο κ. Γρηγόρης Λέων και προέκυψε και η ιατροδικαστική έκθεση. Θα πάω κατευθείαν για να μου δώσει το ρεπορτάζ η Ρούλα Κουσκουρή, καθώς είναι δίπλα στον πατέρα αυτής της υπόθεσης, τον κύριο Νίκο Αναγνώστη. Είναι υπόθεση της Κωνσταντίνας, που ουσιαστικά το παιδί πήγε, κουνάτε όλο το κεφάλι, γιατί είναι μια αγνώριμη υπόθεση εδώ σε εμάς, και οφείλεται αυτή η εξέλιξη που θα δούμε πάρα πολύ στην επιμονή αυτού του πατέρα, αλλά και της δικής μας εκπομπής, που επιμέναμε πάρα πολύ στις αλήθειες αυτής της ιστορίας, γιατί έχουμε αυτή τη φορά κατηγορούμενος αυτή την ιστορία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλω να πω εγώ το ρεπορτάζ, θα πάμε κατευθείαν στην Ρούλα Κουσκουρή, που βρίσκεται στα Γιάννενα για αυτό ακριβώς το θέμα. Ρούλα μου. Καλό μεσημέρι από τα Γιάννενα. Είμαστε εδώ, Ζήνα, από το πρωί για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης που ξεκίνησε 3,5 χρόνια πριν. Μιλάμε για τον θάνατο της 16χρονης Κωνσταντίνας Αναγνώστη. Βλέπετε εδώ δίπλα μου είναι και ο πατέρας της, ο κύριος Γιώργος Αναγνώστη, κρατώντας τη φωτογραφία της 16χρονης κόρης του. Ειλικρινά ζήσαμε κάποιες στιγμές πολύ ιδιαίτερες λίγο νωρίτερα, όταν έφτασε εδώ στο δικαστικό μέγαρο Ιωαννίνων ο άνθρωπος τον οποίο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο της 16χρονης Κωνσταντίνας. Βρίσκεται εδώ από νωρίς το πρωί. Είχαμε όμως κάποια άλλα ευτράπελα, αν μου επιτρέπετε, αφού ένα τηλεφώνημα για βόμβα στο δικαστικό μέγαρο ανάγκασε την εισαγγελέα να δώσει εντολή να εξέλθουμε όλοι από το κτίριο για αρκετή ώρα. Πριν από λίγα λεπτά δόθηκε η άδεια για να μπει πάλι ο κόσμος μέσα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξαν ιδιαίτερες στιγμές όταν ο πατέρας της Κωνσταντίνας είδε μπροστά του τον άνθρωπο που σήμερα έχει κληθεί για να απολογηθεί για το θάνατο της κόρης του, της 16χρονης Κωνσταντίνας. Να θυμίσουμε επιγραμματικά, αν μου επιτρέπεις, για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν θυμούνται, ότι... Ρούλα μου,
Επειδή θα πρέπει να δώσουμε το νέο στοιχείο για το οποίο είσαι και πάνω σήμερα μαζί με τον πατέρα της Κωνσταντίνας, είναι ότι ο ταξιτζής που μετέφερε αυτό το κορίτσι ουσιαστικά βρίσκεται αυτή τη στιγμή κατηγορούμενος. Αυτή είναι η εξέλιξη στην υπόθεση που τόσο καιρό και μάλιστα έχουμε εξασφαλίσει ως εκπομπή και εσύ προσωπικά αποκλειστική συνέντευξη αυτού του ταξιτζή που θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές πώς τη μετέφερε και τι έχει πει στην εκπομπή. Γιατί ουσιαστικά διώκεται ο συγκεκριμένος με ποια κατηγορία, Ρούλα μου? Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτή είναι η κατηγορία που του έχει γίνει γνωστή. Έχει κληθεί σήμερα για να απολογηθεί. Συνοδεύεται από το δικηγόρο του, τον κύριο Δημήτρη Μπούκα. Θα δούμε αν θα δοθεί προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ή αν τελικά θα μπούμε στη διαδικασία της απολογίας από σήμερα. Αυτό που περιμένει ο δικηγόρος του συγκεκριμένου κατηγορούμενου είναι να δει πού βασίζεται το κατηγορητήριο. Τι είναι αυτό, δηλαδή ποιο είναι το νέο στοιχείο που έδωσε το έναυσμα προκειμένου να απαγγελθεί η συγκεκριμένη κατηγορία. Βέβαια, πάντως, Ρούλα μου, το ρεπορτάζ μας γνωρίζουμε εμείς κάποιες πληροφορίες, βεβαίως. Και αυτό θέλω να πω, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει παραχωρήσει μία και μοναδική συνέντευξη στη δική μας εκπομπή και ενδεχομένως να αποτελεί ντοκουμέντο αυτό το κομμάτι για την εξέλιξη της υπόθεσης. Αυτό είναι που θέλω να διευκρινίσω στους τηλεθεατές. Και υπάρχει και ένα στοιχείο, Ρούλα μου, που το συζητούσαμε και το πρωί σε ανοιχτή συνομιλία που είχαμε, γιατί βρίσκεσαι πάνω στα Γιάννενα από χθες προκειμένου να καλύψεις αυτό το ρεπορτάζ και μου έλεγες ότι υπάρχει και άλλο ένα στοιχείο και εδώ και ο κύριος Λέων θα μας δώσει διευκρινίσεις, γι' αυτό είναι και στην παρέα μας, όπου ουσιαστικά φέρεται ότι μια συγκεκριμένη φωτογραφία που φορούσε κάτι αυτό το κορίτσι έδειξε στους ανθρώπους που ενεπλάκησαν σε αυτή την ιστορία πως κάτι άλλο συνέβαινε. Σωστά? Ακριβώς, Ζήνα. Η παρουσία εκ νέου του Ιατροδικαστήριου Ανίνων, του κυρίου Βουγιουκλάκη, που κλήθηκε να δώσει κάποιες διευκρινήσεις ως προς την νεκροψία-νεκροτομή και την έκθεση ιατροδικαστική, την οποία είχε παραδώσει. Κάποιες φωτογραφίες, λοιπόν, που παραδόθηκαν στα χέρια του ανακριτή, έδωσαν το έναυσμα να ζητηθεί από τον καθηγητή ιατροδικαστικής, τον κύριο Ματθαίο Τσούγκα, να δει αυτές τις φωτογραφίες και να πει και εκείνος τι τεκμηριώνει βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες. Η δική του, λοιπόν, γνωμοδότηση που παραδόθηκε στα χέρια του ανακριτή και συγκεκριμένα μία φωτογραφία όπου το πτώμα, η σωρός της άτυχης Κωνσταντίνας βρίσκεται πάνω στο τραπέζι του ιατροδικαστή, μια συγκεκριμένη φωτογραφία και, και η πάνα, το Pampers, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται μέσα στην έκθεση, φοράει αυτό το κορίτσι, δείχνει πάρα πολλά και νομίζω ότι θα δούμε με λεπτομέρειες ποιο είναι το σκεπτικό και τι καταδεικνύει αυτή η εικόνα και αυτή η φωτογραφία. Έτσι είναι, κύριε Λέων, καταλαβαίνετε ότι αυτό δείχνει πάρα πολλά. Έχουμε αποκόψει αυτό το κομμάτι, Ρούλα μου, όπως μας υπέδειξε σωστά, να κάνουμε την ακριβή αναφορά αυτού του κομματιού, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές και μετά θα επιστρέψουμε στην κουβέντα, γιατί εδώ θέλω τις διευκρινήσεις από τον κύριο Λέων. Παρακαλώ. Από το σύνολο των φωτογραφιών που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής, έχω ξεχωρίσει τα εξής. Στις φωτογραφίες όπου η νεκρά φέρει εσώρουχο τύπου Pampers τοποθετημένο στην Αλβανία. Σε μια φωτογραφία όπου το Pampers φαίνεται αρκετά κατεβασμένο, διακρίνονται σαφείς κυλιδώσεις από αίμα στην περιοχή των κατωτέρων κοιλιακών τυχωμάτων. Προσωπικά, ουδέποτε μετά από νεκροτομή έχω τοποθετήσει Pampers σε νεκρό, διότι ο νεκρός ούτε αφοδεύει ούτε ουρεί. Ως εκ τούτου, ο μοναδικός λόγος που στην Αλβανία της τοποθέτησαν τον Pampers είναι η αποφυγή διασποράς των αιματηρών υγρών, τα οποία εξέρχονταν από την περιοχή των γεννητικών οργάνων. Εδώ λοιπόν, κοιτάξτε, δώστε μου κατευθείαν τη Ρούλα, τον κύριο Αναγνώστη. Είναι ο κύριος Λέων εδώ, αλλά πραγματικά, επειδή εμπλέκεται στην υπόθεση και ένας άλλος πολύ σημαντικός ιατροδικαστής, κύριε Λέων, ο κύριος Γαλεντέρης, να συνδεθούμε μαζί του από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Γαλεντέρη, καλό μεσημέρι και σε εσάς, γιατί μπαίνετε στην κουβέντα ακριβώς στο σημείο που είναι απαραίτητη η συμβολή σας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Θα κάνουμε λοιπόν την κουβέντα για αυτό το νέο στοιχείο στην υπόθεση που μια πάνα τύπου Pampers φορούσε το κορίτσι. Υπάρχουν αυτές οι εικόνες, υπάρχουν αυτές οι φωτογραφίες, τις έχουμε δει οι άνθρωποι που έχουμε επαφή
με αυτό το ρεπορτάζ. Έχω δει και εγώ αυτές τις εικόνες. Δεν είναι για τους τηλεθεατές όμως, δεν πρέπει να είναι. Τι σημαίνει φοράω πάμπερς, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Σε μια οδοντιατρική χρειάζεται να φορέσει ο ασθενής πάμπερς. Νομίζω είναι εύκολα αντιληπτή η απάντηση που θα έδινα. Θα προτιμούσα βέβαια πρώτα έτσι να αρχίσει ο κύριος Γαλαντέρης, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος συνάδελφος και νομίζω έχει επιληφθεί τη υπόθεση. Θα ήθελα όμως μια πρώτη απάντηση. Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο. Έτσι, είναι αυτονόητο, αλλά τέσσερα χρόνια μετά περιμένουμε να δούμε τι είναι αυτό το πάμπερς. Κάποιες εικόνες, καταρχάς φαίνεται ξεκάθαρα από τη στοματική κοιλότητα της θανούσης ότι ουσιαστικά η επέμβαση που η οδοντιατρική τέλος πάντων πράξη η οποία θα είχε γίνει θα ήταν αυτό που λέμε πολύ απλά τα σιδεράκια. Έτσι, τώρα τοποθέτηση, εν πάση περιπτώσει ρύθμιση στα σιδεράκια, κάτι τέτοιο θα είχε γίνει. Σε αυτή την περίπτωση ούτε πάμπερς βάζουμε και όπως θα πούμε και στη συνέχεια ούτε άλλες πράξεις οι οποίες πιστοποιούνται από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, όπως για παράδειγμα η λήψη αναισθησίας. Ωραία. Κύριε Γαλεντέρη, λοιπόν, πείτε μου τι σημαίνει και γιατί, αφού υπάρχει θάνατος σε αυτή την υπόθεση, όταν φτάνουν αυτές οι εικόνες σε έναν ιατροδικαστή, η κοπέλα αυτή φοράει πάμπερς. Τι σημαίνει? Ότι υπάρχει ενεργό αίμα ακόμη και γι' αυτό, σε αυτό το κορίτσι, φοράνε πάνα? Δηλαδή, όταν πεθαίνει, χρειάζεται? Τι είναι αυτά τα νέα στοιχεία που μπορούμε να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές, γιατί αυτή η υπόθεση πια μπαίνει στο μικροσκόπιο και κατηγορούν πια τον ταξιτζή που τη μετέφερε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να ξεκινήσουμε πρώτα λέγοντας ότι δεν βάζουμε ποτέ πάνω μετά από την εκπροσωπή. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Μπορεί να ουσιαστικά εξέλθει κάποιο υγρό, όποιο και αν αυτό είναι ματαιρό ή όχι, από την κολπική οδό. Από την κοιλιά, δηλαδή, δεν περάσει κάποιο υγρό προς τα έξω. Στην συγκεκριμένη περίπτωση βρέθηκε να φοράει πάνω. Εγώ στην φωτογραφία την πήρα, δεν την είχα λάβει υπόψη του σήμερα. Δεν είναι καλή η σύνδεση, αγαπητό κοντρόλ. Δεν ακούμε καλά. Ακούμε με διακοπή. Αν γίνεται να ακούμε μόνο από τηλέφωνο. Τώρα. Να ακούτε τώρα καλύτερα. Προσπαθούμε, ναι. Πρώτα θέλω να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι τακτική, βάζει τακτική ιατροδικαστική νεκροτομή το να τοποθετούμε πάνω μετά από νεκροτομή. Δεν είναι καλή η σύνδεση, παιδιά. Συγγνώμη, να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση. Δεν είναι καλή η σύνδεση. Δεν ακούγεται και οι τηλεθεατές μπερδεύονται, οπότε να είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Αποδεσμεύστε για λίγο να φτιάξετε τον ήχο. Μη μου αποδεσμεύετε όμως τα Γιάννενα. Κύριε Λέων, ας σας δώσω πρώτα εσάς το λόγο και μετά στον κύριο Γαλεντέρη για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πράγματι από τις φωτογραφίες πιστοποιείται ότι η σωρός έφερε πάνω. Αυτό είναι κάτι ασυνήθιστο. Ουδέποτε σε νεκροψία, νεκροτομή, όχι μόνο εδώ αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο και μπορώ να σας πω και στο διεθνές χώρο, δεν χρησιμοποιείται η χρήση ουσιαστικά μιας πάνας στη σωρό. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Οπότε είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να αξιολογήσουμε και προφανώς έχει να κάνει πιθανά με κάποια εκροή υγρών από το συγκεκριμένο σημείο το οποίο αφορά η τοποθέτηση της πάνας. Η τοποθέτηση της πάνας, όπως ξέρουμε, αφορά κυρίως τα γεννητικά όργανα και φυσικά για την προκτική περιοχή. Για την προκτική μια περιοχή υπόθεση εργασίας, και συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά επειδή είδαμε και μας το έχει εξηγήσει πάρα πολύ παραστατικά η Γιώτα, ότι στην Αλβανία η ιατροδικαστική υπηρεσία λειτουργεί με ανορθόδοξους τρόπους. Δηλαδή την απάλουν πάνα. Δεν ξέρω, ρωτάω. Έχουμε μείνει έκπληκτοι από το γεγονός των εξετάσεων και όλων των ιστολογικών που έχουν κάνει και με την αφαίρεση κάποιων οργάνων. Που εδώ είναι εντελώς ασυνήθιστο. Υπάρχει αφαίρεση οργάνων όμως. Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να σας ρωτάω. Δεν, επειδή... ναι, θα μου επιτρέψετε να σας πω πρώτα απ' όλα. Οι Αλβανοί συνάδελφοι πράγματι τα παλιότερα χρόνια είχαν αρκετά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας, της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, ο καθηγητής, ο έμνηστος, ο Μιχαλοδημητράκης, είχε κάνει μια μεγάλη εκπαίδευση σε όλους τους ιατροδικαστές της Αλβανίας και πλέον νομίζω ότι είναι σε επαρκή επίπεδα. Από ό,τι είδα μάλιστα από τις φωτογραφίες. Και οι τομές τους στο σώμα είναι πάρα πολύ ορθές. Συγγνώμη, να επέμβω μισό λεπτάκι. Βεβαίως, κύριε Αναγνώστη. Ο συγκεκριμένος γιατροδικαστής που έκανε. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Και ο συγκεκριμένος γιατροδικαστής που έκανε την νεκροψία, νεκροτομή της Κωνσταντίνας στην Αλβανία, έκανε την εκπαίδευση στην Κρήτη.
Αυτό. Και την πρακτική και το σχολείο του. Έχουν την ίδια τεχνική, την ίδια μέθοδο ευρωπαϊκή. Μάλιστα. Αυτά τα όργανα ο γιατροδικαστής είπε αφαίρεσε τεμάχια στην έκθεσή του. Αλλά της Κωνσταντίνας λείπανε όλα τα όργανα και λείπανε συγκεκριμένα όργανα. Άραγε η τεχνική και των Αλβανών γιατροδικαστών και των Ελλήνων είναι η ίδια τεχνική ακριβώς. Εδώ μιλάμε για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Θα πάω σε διαφημίσεις γιατί μετά θα ακούσουμε τι έχει πει ο ταξιτζής που διέκεται για ανθρωποκτονία αποκλειστικά στην εκπομπή και αποτελεί και ντοκουμέντο. Εδώ μιλάμε, έχουμε. Ρούλα μου, θέλω να μου επαναλάβεις εσύ τον αριθμό ζωτικών οργάνων που λείπουν. Πόσα χρόνια μετά φτάνουμε σήμερα να μιλάμε για αυτή την μπάνα τύπου Pampers, η οποία δείχνει πως κάτι δεν συνέβαινε στα δόντια αλλά κάπου αλλού. Και από εκεί και πέρα. Ποιοι ουσιαστικά οδηγούνται πια στο να δώσουν απαντήσεις ξεκάθαρες εκεί που πρέπει. Γιατί εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή ο αγώνας του κυρίου Αναγνώστου, του πατέρα αυτής της ιστορίας, γιατί θέλω να επαναλάβω, ότι πηγαίναμε ουσιαστικά για ταφή. Ζήτησε ο πατέρας να σταματήσει η κηδεία αυτής της υπόθεσης για να δούμε τι ήταν από πίσω. Είναι δικαίωση για τον κύριο Αναγνώστη όλο αυτό? Να υποβώ. Κυρία Κουτσελίνα, επεμβόλιο εδώ. Βεβαίως. Έκανες μια σωστή ερώτηση. Πριν μια εβδομάδα η μάνα μου έκανε μήνυση για συκοφαντία και σπηλώνω τη μνήμη της Κωνσταντίνας. Ξέρεις τι λέει? Για να το ακούσει όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος, όλη η Βορειοήπειρο. Λέει ότι έκανε αυτή την αίτηση να σταματήσει ταφή και να πάει το πτώμα στο γιατροδικαστή Βουγιουκλάκη για να γίνει εκ νέου νεκροτομή. Ακόμα σήμερα συνεχάει αυτή η μάνα να συγκαλύπτει το ίδιο το έγκλημα του ίδιου του κοριτσί της. Να πούμε βεβαίως, Ζήνα, αν μου επιτρέπεις, ότι η μητέρα της Κωνσταντίνας βρίσκεται εδώ, στο χώρο του δικαστικού μεγάρου. Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα μαζί της και θα σας μεταφέρουμε στη συνέχεια ποια είναι η θέση της και γιατί βρίσκεται σήμερα. Πόσα χρόνια μετά, Ρούλα μου? Εγκληθεί 3,5 χρόνια μετά. 16 Νοεμβρίου του 2014 η Κωνσταντίνα έχασε τη ζωή της. Τέσσερα χρόνια λοιπόν μετά. Αυτός ο αγώνας, δύο μέρες μετά. Έρχεται η δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στον ταξιτζή που τη μετέφερε. Τη φιλοξενήσατε, λοιπόν, συγγνώμη, σας διακόπτω και δεν έχω καλή επιστροφή. Τη φιλοξενήσατε την προηγούμενη φορά στην εκπομπή σας και είπε, εάν έχει στοιχεία ο πρώην σύζυγος, θα κάνω εγώ και μηνύσεις. Εδώ ασκήθηκαν διώξη ανθρωποκτονία στο φίλο της. Δεν είδα σήμερα στο δικαστικό μέγαρο να κάνει μήνυση στο φίλο της, αλλά βγήκε να συμπαρασταθεί στο φίλο της, τον εγκληματία. Είναι το άτομο που ήφερε το κορίτσι σε ένα τάφο. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το προσυπογράψω, κύριε Αναγνώστη. Αυτό που μπορώ να πω είναι τα μέχρι τώρα στοιχεία. Και τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως τέσσερα χρόνια μετά έρχονται κάποια στοιχεία στο φως. Ο κύριος Βουγιουκλάκης ξαναδίνει κάποιες διευκρινήσεις και καταλήγουμε σε αυτό. Στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στον ταξιτζή. Το τι θα γίνει από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης. Να ρωτήσουμε, είναι διαπαραλήψεως τελούμενη για ποιο συγκεκριμένο αδίκημα? Για ανθρωποκτονία. Με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, Ρούλα. Δεν ακούνε. Όχι, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σήμερα όμως θα δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις, Γιώτα. Αυτό είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί επί της ουσίας σήμερα θα δουν το κατηγορητήριο στα χέρια τους, θα τους παραδοθεί όπως γνωρίζεις πολύ καλά. Οπότε θα ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες, εάν υπάρχει αυτό το συμπληρωματικό που εσύ ανέφερες, Γιώτα μου, ή όχι. Γι' αυτό το διευκρινίζω, θα το ξέρουμε σε λίγο. Πάντως μέχρι στιγμής γνωρίζουμε με ενδεχόμενο δόλο, ενδεχομένως να υπάρχει και το διαπαραλήψεως που αναφέρεις εσύ. Υπάρχει το διαπαραλήψεως. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Σήμερα αυτός ο άγγελος, κυρία Κουτσελίνη, αυτός ο άγγελος σήμερα εδώ δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε το κορίτσι μου, δικαιώθηκε και ο αγώνας μου. Σήμερα για πρώτη μέρα πέρασε ο δολοφόνος και ο φωνιάς του παιδιού μου για πρώτη φορά την πόρτα ανακριτή, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Αυτό έχει σημασία για μένα και εγώ προσωπικά σαν πατέρας έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Το τελευταίο λόγο τον έχει δικαιοσύνη για μένα. Ο αγώνας μου δικαιώθηκε. Οι δολοφόνοι του παιδιού μου θα πάρουν τον δρόμο της φυλακής. Θα σας ζητήσω να πάμε σε διακοπή της κουβέντας, σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε για να ακούσουμε τι σου έχει πει ο ταξιτζής. Για ευνόητους λόγους, ο συγκεκριμένος ταξιτζής σου είχε μιλήσει μπροστά στην κάμερα, δεν είχε κρύψει το πρόσωπό του. Εμείς κρύβουμε πια το πρόσωπό του, γιατί πια είναι κατηγορούμενος. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
Εδώ λοιπόν είμαστε. Πάμε στην Ρούλα Κουσκουρή, στα Γιάννενα και στον κύριο Αναγνώστη για να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη του ταξιτζή. Που όπως επισημάναμε είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, όπως συμπλήρωσε και ο πατέρας της Κωνσταντίνας. Θέλω να μου πεις ποια ζωτικά όργανα λείπανε και μετά να παρακολουθήσουμε τι σου έχει πει ο ταξιτζής. Τα ζωτικά όργανα, Ρούλα μου, να επαναλάβουμε, σε παρακαλώ. Όταν σταμάτησε την ταφή, ο πατέρας με εισαγγελική εντολή Ζήνα και η σωρός της 16χρονης Κωνσταντίνας βρέθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία εδώ στα Γιάννενα, στα χέρια του ιατροδικαστή του κ. Βουγιουκλάκη. Εκεί αποκαλύφθηκε ότι έλειπαν από την σωρό της 16χρονης ο τράχυλος της μήτρας, η μήτρα, ο τράχυλος και ο λάριγκας. Έλειπε κομμάτι από την γλώσσα, έλειπε ο εγκέφαλος ολόκληρος, έλειπε κομμάτι από τον σπλήνα, έλειπε κομμάτι από την καρδιά, αλλά αυτά που κίνησαν το ενδιαφέρον, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν ότι έλειπε εξ ολοκλήρου ο εγκέφαλος, έλειπε κομμάτι της γλώσσας και του λάρυγα, αλλά πάνω απ' όλα ότι έλειπε και ο τράχυλος με την μήτρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι οξύμορο σε οδοντιατρική πράξη ο τράχυλος. Τότε ήταν που στη συνέχεια αποκαλύφθηκε. Ακριβώς αποκαλύφθηκε, Ζήνα μου, η λιδοκαΐνη. Μια συγκεκριμένη ουσία που την έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές ως αναισθητική ουσία. Να πούμε ότι η μητέρα, όταν μας είχε δώσει συνέντευξη, μας είχε πει ότι από τους ιατροδικαστές της Αλβανίας, αλλά και από τον κύριο Βουγιουκλάκη, είχε μάθει την αιτία θανάτου ότι ήταν από εγκεφαλική αιμορραγία. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι όταν ρωτήθηκε ο κύριος Βουγιουκλάκης τώρα για τη λιδοκαΐνη, αν δόθηκε εν ζωή ή όχι και πότε δίνεται, ο κύριος Βουγιουκλάκης διευκρίνησε ότι σίγουρα έχει δοθεί σε επέμβαση και επειδή δεν υπήρχαν τομές στη σωρό της νεκρής που είχε στα χέρια του, υποθέτηκε εκείνος πλέον ότι μιλάμε για γυναικολογική επέμβαση. Έτσι. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα νέα που μάλιστα υπάρχουν. Μια τοποθέτηση. Αν με επιτρέπει, μια... είχαμε ένα ρεπορτ. Α, ωραία, σας ακούμε. Ναι. Απλώς είχαμε μία εξέλιξη μέσα από το δικαστικό μέγαρο. Να σας πω ότι αυτό που πληροφορηθήκαμε είναι ότι από λεπτό σε λεπτό θα μάθουμε αν θα δοθεί η προθεσμία ή όχι. Και ο δικηγόρος μαζί με τον κατηγορούμενο παρέδωσαν μία λίστα με μάρτυρες που ζητούν να κληθούν να έλθουν εδώ στο δικαστικό μέγαρο Ιωαννίνων, στην Ανακρίτρια, προκειμένου να καταθέσουν μέχρι τελικά, αν δοθεί η προθεσμία, να επανέλθει ο κατηγορούμενος για να απολογηθεί την ημερομηνία που θα οριστεί. Μάλιστα. Αυτή είναι η δικαστική εξέλιξη του θέματος. Πριν δούμε τι σου είπε ο ταξιτζής κατηγορούμενος πια σε αυτή την υπόθεση, διαπαραλήψεως, για να το επισημάνουμε, θέλω μια τοποθέτηση. Τι σημαίνει όλο αυτό με αυτά τα ζωτικά όργανα και αν χρειάζονται όλα αυτά σε μια οδοντιατρική πράξη. Σιδεράκια δηλαδή και υγιεινή στόματος. Ουσιαστικά λαμβάνουμε το σύνολο κάποιων οργάνων ή μάλλον κάποιο ακέραιο όργανο, ας πούμε, στο σύνολό του, όταν είναι ο στόχος της διερεύνησής μας αυτό το όργανο. Δηλαδή, για να λάβω, από ό,τι κατάλαβα εδώ πέρα, έχουν ληφθεί όλα τα εσωτερικά γεννητικά όργανα μαζί με τα εξαρτήματά τους της άτυχης μικρής. Ουσιαστικά θεωρήσαν οι ιατροδικαστές ότι ήταν ένα όργανο στόχος. Δηλαδή ένα όργανο το οποίο μπορούσε να τους δώσει, ένα αποτέλεσμα στην ιατροδικαστική τους διερεύνηση. Έτσι ακριβώς, κύριε Λέων. Έτσι, δεν το συζητάμε ότι μία οδοντιατρική επέμβαση... Θα έχουν εξαφανίσει τελείως. Ναι, αν μου επιτρέπετε, μία Στην έκθεση, συγγνώμη κύριε Λέων, στην έκθεση, θέλω να τονίσω λίγο εδώ πέρα, στην έκθεση ο γιατροδικαστής, έκαμε νεκροτομή γιατροδικαστής στην Αλβανία, στην έκθεση του λέει ότι πήρε τμήματα οργάνων. Εδώ λείπουν όλα τα οργάνα, τα ξαφανίσαν τα όργανα. Συγκεκριμένα όργανα λείπουν από το κορίτσι. Και αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι την αιτία θανάτου. Το πρόβλημα, αν επιτρέπετε, το πρόβλημα δεν είναι Βεβαίως. Ότι ληφθήκανε τα όργανα. Το πρόβλημα, αν θέλετε, είναι ότι κατά τη δεύτερη νεκροτομή, θεωρώ ότι ο δεύτερος πραγματογνώμονας, με οποιοδήποτε τρόπο, διαμέσου της αγγελίας, διαμέσου, εν πάση περιπτώσει, των προανακριτικών αρχών, θα έπρεπε να έχει λάβει όλα τα όργανα πλην των τμήματων που εξετάστηκαν από τους Αλβανούς συναδέλφους. Αλλά δεν ήταν ακέραια. Κοιτάξτε, εδώ τώρα η δυσκολία που υπάρχει... Η δυσκολία που υπάρχει είναι ουσιαστικά, από ό,τι κατάλαβα, έχει αφαιρεθεί για παράδειγμα όλο το εσωτερικό γεννητικό σύστημα της κοπέλας μαζί με τα εξαρτήματα και ουσιαστικά δεν μπορεί να επαναλεγχθεί. Δηλαδή, λείπει ένα όργανο στόχος, αν θέλετε, γιατί αν το συνδυάσουμε με τη λιδοκαΐνη, αντιλαμβανόμαστε
Και επειδή έχω δει κάποιες φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς είχαν προστέξει και στο ιατρείο μου, είδαμε ότι ουσιαστικά η περιοχή των γεννητικών οργάνων εξωτερικά δεν δείχνει τραύματα. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν αποκλεί να έχει γίνει εσωκολπικά μια επέμβαση. Για παράδειγμα σας λέω, μια διακοπή της κύησης, ιατρική διακοπή της κύησης, γίνεται πράγματι με έναν τρόπο ο οποίος δεν αφήνει εξωτερικά Μάλιστα. τραύματα. Καταλαβαίνουμε. Υπονοείται ότι πολύ πιθανό να είχε πάει το κορίτσι και για έκτρωση. Δεν μπορεί να αποκλειστεί με το τίποτα και μάλιστα από τη στιγμή που δεν έχω τα εσωτερικά γεννητικά όργανα. Κύριο Βουγιοκλάκη, τελευταία κατάθεση του κύριου Βουγιοκλάκη τον ρωτήσαμε, εάν έγινε κάποια άλλη επέμβαση. Και ο κύριος Βουγιοκλάκης απαντάει, δεν είχε το σώμα εξωτερικά τομή. Το μόνο που έλειπε, η μόνο τομή που είναι, είναι η μήτρα που είναι εξαφανισμένη. Εκεί είναι η επέμβαση. Είναι γυναικολογική. Άρα λείπουν τα βασικά στοιχεία για να εξεταστεί κάτι. Σαφώς, γιατί για να πούμε ότι έχει γίνει μια γυναικολογική Μάλιστα. επέμβαση, προφανώς πρέπει να έχουμε τα γεννητικά οργάνα. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί περιοριζόμαστε και από το χρόνο, ότι τα όσα δήλωσε ο κατηγορούμενος ταξιτζής δια παραλήψεως. Παρακαλώ. Είστε ο ταξιτζής, γιατί έτσι σας έχουμε γνωρίσει στην υπόθεση της Κωνσταντίνας Αναγνώστη, ο άνθρωπος που πήρατε τη 16χρονη Κωνσταντίνα από εδώ, από τα Γιάννενα, προκειμένου να την μεταφέρετε στο χωριό στην Αλβανία, για να κάνει τι? Ας πάρουμε τη σειρά τα πράγματα, γιατί με την Αντιγόνη πρώτο και κύριο έχουν ακουστεί άλλα, έχουν τίποτε άλλα, που δεν ισχύουν αυτά όλα. Ότι η Αντιγόνη είναι η μητέρα της Κωνσταντίνας. Έχει ακουστεί ότι είχατε σχέσεις, ερωτικές σχέσεις με την Αντιγόνη. Ισχύει αυτό? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όταν μιλάμε, έχουμε οικογενειακή σχέση φιλίας, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να εισχωρέσει κάποια άλλη φιλία. Έχει εννοηθεί ότι ίσως να είχατε και σχέσεις με το 16χρονο κορίτσι. Έχω παιδιά δικά μου και σέβομαι. Και αυτή η κατηγορία, όποιος και αν την είπε και όποιος και αν το λέει, να την κρατήσει για πάρτι του. Δεν το δέχομαι αυτό ποτέ. Έχουν πει και έχουν βγάλει τόσα πολλά για την κοπέλα που κρίμα. Που ήταν μια κοπέλα που ο γιατροδικαστής ο ίδιος την είδε τι ήταν και ποια ήταν. Η κοπέλα ήταν άθλητη. Εσείς λοιπόν λάβατε ένα τηλεφώνημα από την μητέρα της Κωνσταντίνας που σας ζητούσε να πάρετε το παιδί και να το πάτε στον οδοντίατρο. Ναι. Την πήρα τη μικρή την Κωνσταντίνα, την πήγε. Και συμβήκαν όλα τα υπόλοιπα μετά. Είχατε μαζί σας ένα ανήλικο παιδί 16 ετών. Πώς περάσατε τα σύνορα από την Ελλάδα για να μπείτε στην Αλβανία? Δεν ήταν ότι δεν είχε στοιχεία, δεν είχε χαρτιά. Είχε την ταυτότητά της. Mm-hmm. Όταν κάποιος έχει την ταυτότητά, μπορεί να περάσει τα σύνορα ή το διαβατήριο. Ξεκίνησαμε για το Άγιο 40. Πριν μπούμε στο Άγιο 40, μου λέει: θέλω να πάω να φτιάξω το μαλλί μου. Πήγε στο κομμωτήριο, τελείωσε. Μετά το κομμωτήριο ήρθε μόνη της τον οδοντίατρο. Εκεί είχε σειρά, γιατί ήταν 5-6 άτομα πριν από εμάς. Τελείωσαν οι προηγούμενοι, έρθε η σειρά της, τελείωσαμε και ξεκινήσαμε να φύγουμε. Τι έκανε ακριβώς ο οδοντίατρος στην Κωνσταντίνα? Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάτσω στο κεφάλι του γιατρού εκεί πέρα, εγώ ήμουν έξω. Μάλιστα. Δεν της έκανε κάποια επέμβαση, θέλω να πω. Όχι, δεν είναι ούτε επέμβαση, τίποτε. Λαστιχάκια πρέπει να έχει αλλάξει και τίποτε άλλο. Πήρατε λοιπόν το παιδί και ξεκινήσατε να επιστρέψετε στα Ιωάννινα. Ναι, ξεκινήσαμε να επιστρέψουμε, έβαλε τη μουσικούλα στο τηλέφωνο το δικό της και προχωρήσαμε. Τη στιγμή που τραγουδούσε, τραγουδούσε και αυτή, στη διαδρομή αυτή, ως εκεί που φτάσαμε, που της έπεσε το τηλέφωνο από το γόνατο που είχε και για κάποια στιγμή τεντώνεται ούτε να φωνάξει, ούτε να πει τίποτα, συγκεντρίζει τα δόντια που ακόμα αυτή τη στιγμή το έχω μέσα μου. Δεν μπορώ να το ξεχάσω, να μου ξεφύγει. Τρεις δαδόντες τόσο πολύ που δεν ήξερα τι να κάνω αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μπόρεσα, της έριξα ένα μπουκάλι νερό που είχα εκεί πέρα στην πρόσωπό της, μήπως να έρθει, και γύρισα και την πήγα στο νοσοκομείο. Εγώ, σαν είδα που έγινε η υπόθεση αυτή έτσι, διοποίησα την αστυνομία μόνος μου, έρθει η αστυνομία εκεί πέρα, πήγα στην αστυνομία μόνος μου, έδωσα την κατάθεση όλη. Πήρα και την ανηγόρη και της είπα ότι η κόρη σας λιποθύμησε και την πήγα στο νοσοκομείο και ζητάνε τους γονείς, δεν μου επιτρέπουν εμένα
να ασχοληθώ με αυτή την υπόθεση και ξεκίνησε και ήρθε και η Αντιγόνη μόνη της. Αυτή τη διαδρομή από το οδοντιατρίο μέχρι το σημείο που έγινε το περιστατικό, εσείς επικοινωνούσατε με την Αντιγόνη, δηλαδή η μικρή είχε μιλήσει, ναι, με τη μητέρα της, εσείς μιλήσατε? Αν κάποιος πάει και δει τα τηλέφωνα, μιλάμε κάθε 5 λεπτά και κάθε 10 λεπτά. Από τη στιγμή που έγινε το περιστατικό μέχρι να πάτε στο νοσοκομείο, δεν είχατε πάρει την Αντιγόνη, γιατί δεν ξέρατε τι να της πείτε? Δεν ήξερα τι να της πω, γιατί δεν ήξερα τι συμβαίνει. Από εκεί και πέρα πήγα στην αστυνομία και έδωσα κατάθεση. Τόσο που ήρθε και η Αντιγόνη, έδωσε και η Αντιγόνη, φώναξαν και τον οδοντίατρο. Πάλι και αυτοί δώσαν και αυτή κατάθεση. Το παιδί πλέον είχε φύγει από τη ζωή, δηλαδή. Ναι. Το παιδί έφυγε επί τόπου εκείνη τη στιγμή. Γίνεται ό,τι γίνεται. Το παιδί, λόγω του ότι έχει πάει σε νοσοκομείο, το παραδίδουν σε κάποιο νεκροτομείο προκειμένου να γίνει νεκροψία, νεκροτομή, για να δουν τα αίτια θανάτου. Ναι. Ήρθε. Εγώ τη ζήτησα ξανά για τροδικαστής κατευθείαν του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γιατί το ζητήσατε αυτό? Γιατί δεν ήξερα ποιος γιατρός και τι γιατρός ήταν αυτή που ήταν στην περιφέρεια γύρω εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Και ήθελα να ήταν κατευθείαν το Υπουργείο για οτιδήποτε να κρατήσουν κάποια ευθύνη. Στις αλβανικές αρχές, όταν έκανα την κατάθεση όλη, ζήτησα και έρθηκε ένας νοσοκόμος και έδωσα δύο εφιάλες αίμα για DNA. Για οτιδήποτε συμβεί. Το ζητήσατε εσείς να δώσετε? Ναι, το ζήτησα εγώ. Ναι. Και στα χαρτιά οι Αλβανοί δεν το γράψαν αυτό. Ναι. Και όταν ήρθα εδώ και έδωσα κατάθεση στην ασφάλεια πάλι των Ιωαννίνων, ήρθα μόνος μου πάλι, έρθα και το συμπλήρωσα αυτό και εδώ. Για ποιο λόγο το ζητήσατε αυτό, δηλαδή γιατί σας μπήκε στο μυαλό η διαδικασία αυτή να δώσετε δύο φιάλες αίμα και να ελεγχθεί το DNA του? Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι καθαρός και δεν έχει κανένα πρόβλημα σε αυτή την υπόθεση, σε άλλη υπόθεση και οτιδήποτε υπόθεση να είναι, δεν έχει χέρι, από εκεί και πέρα δεν φοβάται τίποτα και δεν έχει πρόβλημα γιατί να δώσει το αίμα. Είχατε ερωτικές σχέσεις με την Κωνσταντίνα? Αυτό δεν θα το δεχτώ ποτέ. Από πού πήρατε την Κωνσταντίνα, από πού την παραλάβατε, από πού ξεκινήσατε, από το ίδρυμα, από το σπίτι της, από πού? Όχι, από το σπίτι της. Η μάνα της την έφερε στο αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα εγώ να πάω στο ίδρυμα να πάρω το παιδί. Η απόσταση από το σημείο που έγινε το περιστατικό, που καταλάβατε ότι κάτι έχει συμβεί στην Κωνσταντίνα και είναι σοβαρό, μέχρι να πάτε στο νοσοκομείο, πόση ώρα κάνατε? Γιατί υπάρχει μια διαφορά εκεί, ότι καθυστερήσατε πάρα πολύ να πάτε το παιδί από τη στιγμή που έγινε το συμβάν μέχρι να το πάτε στο νοσοκομείο. Δεν είναι ότι καθυστέρησαμε. Εδώ έχει διαφορά η ώρα Αλβανίας με Ελλάδος. Ναι. Είναι μια ώρα διαφορά. Αφού έρχεται η σωρός της Κωνσταντίνας στην Ελλάδα και ξεκινάει η διαδικασία της ταφής, ο πατέρας κάποια στιγμή ανακαλύπτει ότι το παιδί δεν έχει τα ζωτικά του όργανα στο σώμα του. Εσείς τι γνωρίζετε γι' αυτό? Δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ αυτά τα πράγματα. Αυτά υπάρχει για τροδιασίες, όπως είπαμε και πριν. Υπάρχει Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επειδή υπάρχουν οι υπόνοιες ή ακούγεται ότι ίσως δεν πήγε μόνο στον οδοντίατρο η Κωνσταντίνα, αλλά πιθανότατα να υπήρχε και μία εγκυμοσύνη, να πήγε για κάποια έκτρωση σε κάποιο γυναικολογικό κέντρο. Είναι κρίμα που μιλάνε για την Κωνσταντίνα για αυτό το θέμα. Η κοπέρα ήταν άθλητη, ήταν απείρακτη. Ο ιατροδικαστής γι' αυτό έχει κρατήσει και τα υπόλοιπα, τα όργανα που τα έχει εκεί φυλαγμένα. Γιατί αν θα ήταν κάτι τέτοιο, θα ήμουν φυλακή από την πρώτη στιγμή, αν θα συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τελευταία φορά πότε καταθέσατε εσείς για την υπόθεση αυτή, είτε αυτοβούλος είτε κληθήκατε να καταθέσετε? Καμιά φορά. Η αρχή ήταν αυτά που κάναμε και τίποτε άλλο. Επειδή πολλοί μπορεί στο μυαλό τους να λένε ο ταξιτζής είναι υπεύθυνος για το θάνατο της Κωνσταντίνας. Βάζω ταξιτζής γιατί έτσι, ναι, σας γνωρίζουμε. Ταξιτζής. Ναι. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό? Τι να απαντήσω σε αυτό? Είναι να μην τύχει σε κανέναν. Αυτό είναι από το Θεό. Δεν είναι ότι το δημιούργησα εγώ. Δεν είναι ότι το θέλει η κοπέλα ή το θέλει κάποιος άλλος. Άλλο τίποτα στην απο. Η αιτία θανάτου της Κωνσταντίνας είναι που η κοπέλα είχε πάθει εγκεφαλικό πριν 10 μέρες και είχε το μείωμα αυτό στο κεφάλι της, στο μελό της. Εγώ λυπήθηκα και συγκινήθηκα πάρα πολύ στη ζωή μου και από εδώ και πέρα και το νιώθω έντονο αυτό και ακόμα σήμερα και ούτε ξέρω αν μου περάσει κάποια στιγμή αυτό που μου σύβηκε. Ο ταξιτζής είναι ξεκάθαρος σε όλα τα ερωτήματα της Ρούλας Κουσκορή, όσο και δύσκολα να ήταν. Ρούλα, του έκανες ευθέως τις ερωτήσεις σου. Ήταν
τα ερωτήματά σου, ξέρεις, κανονικά. Ακόμη τον ρώτησες και αν υπήρχε σχέση με την άτυχη Κωνσταντίνα και σου απάντησε ειλικρινά πως όχι, δεν έπαιζε κάτι τέτοιο. Πού ήξερε ο ταξιτζής, για αν είχε επαφή το κορίτσι. Πού το ήξερε αν είχε επαφή. Είχε ο ίδιος σχέση με το κορίτσι, πού το ήξερε. Και μετά είπε και το άλλο, γιατί γέμισε μια σειρά μπούρδες. Δεν είχε εμπιστοσύνη, λέει, για το δικαστή της περιφέρειας και ήφερε μέσα τη νύχτα να γίνει νεκροτοξία, νεκροτομή. Ήφερε από την Υπουργείο Δικαιοσύνης στα Τύρινα. Για ποιο λόγο, τι φοβόταν ο ταξιτζής. Γιατί να φέρει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον δικαστή. Τι φοβότανε. Αυτό, κύριε Αναγνώστη, θα αποδειχθεί συνέχεια. Δεν έχω καλή επιστροφή. Δύο ερωτήσεις τον έκανε η κυρία Κουσκούρη σε δύο λεπτά. Μια φορά λέει τελείωσε, πάει πεθαμένη στο νοσοκομείο και σε δύο λεπτά πιο κάτω, στη δεύτερη ερώτηση, λέει πήγε με δύο χτύπους καρδιάς. Τι είναι, μας δουλεύει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι εκτός, τι να πω. Πάντως, κύριε Αναγνώστη, ακούσαμε τη δική του πλευρά που τουλάχιστον στα ερωτήματα της Ρούλας απάντησε σε όλα ευθέως και αυτό είναι ακριβώς το σημαντικό. Είναι. Τώρα η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Αυτή τη στιγμή στην εξέλιξη του ρεπορτάζ ο δικηγόρος, τον κύριο Μπούκας, θα είναι μαζί και τον τελευταίο λόγο τον έχει η δικαιοσύνη. Ρούλα μου, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, γιατί σε πολύ λίγο από τώρα θα μας πεις για την ιατροδικαστική έκθεση των παιδιών της Λέρου. Θα συνδεθούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε πια την αλήθεια. Αυτά τα δύο παιδιά βιάστηκαν τελικά από τον πατέρα και τη μητέρα. Τι λέει η ιατροδικαστική έκθεση. Θα πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά έχουμε για το θέμα της Ζακύνθου, για το θέμα της Λέρου και τι λέει η ιατροδικαστική έκθεση, αλλά και την κυρία Κωνσταντίνα Κωστάκου, αξιωματικό της Ελλάς και ψυχολόγο της υποδιεύθυνσης ανηλίκων, να συζητήσουμε αυτά τα δύο θέματα μαζί της. Και κύριε Λέων, η ιατροδικαστική έκθεση λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μετά τις διαφημίσεις. Εδώ λοιπόν είμαστε στην παρέα σας και στην παρέα μας είναι η κυρία Κωνσταντίνα Κωστάκου, αξιωματικός της Ελλάς, ψυχολόγος της υποδιεύθυνσης ανηλίκων. Τα είχαμε πει και πέρυσι, κυρία Κωστάκου. Το σημαντικό είναι ότι φέτος, με την ευκαιρία των δύο θεμάτων που έχουν έρθει στην επικαιρότητα, η υπόθεση της Λέρου αλλά και η υπόθεση της Ζακύνθου με τα παιδιά που ουσιαστικά κακοποιούνταν, τουλάχιστον αν θέλετε, τη σεξουαλική κακοποίηση θα δούμε αν επιβεβαιώνεται, αλλά η κακοποίηση, η κανονική, τουλάχιστον έχει... Γιώργο, μου έλεγες ότι οι γονείς έχουν αποδεχτεί, έτσι δεν είναι? Οι γονείς έχουν αποδεχθεί στις προανακριτικές ομολογίες τους βιασμό του κοριτσιού, χωρίς, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να... το έχουν παραδεχθεί βιασμό. Δεν και κακοποίηση. Να... Και ναι. Και δεν χρειάζεται να επεκταθούμε με λεπτομέρειες. Θα πάμε πρώτα στο θέμα της Ζακύνθου και μετά θα δώσουμε την απάντηση στους τηλεθεατές. Τι λέει η ιατροδικαστική γνωμάτευση. Τη δίνουμε σήμερα για πρώτη φορά. Όμως, Γιώτα μου, επειδή στο θέμα της Ζακύνθου και εδώ ακριβώς είναι το θέμα που μου είπες, Γιώργο μου, γιατί υπήρξε μια περίπτωση σήμερα να μείνεις εδώ και μου είπες ότι στο θέμα της Ζακύνθου θα πρέπει να ρωτήσουμε την κυρία Κωστάκου τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Γιώτα λοιπόν έχει το ρεπορτάζ αν κάποιος πήγε σε αυτά τα παιδιά σχεδόν 10 μέρες μετά. Τα δύο τα παιδάκια του 70χρονου συνταξιούχου ταχυδρόμου. Ζήνα, έχουμε επιβεβαιώσει ότι έχει ασκηθεί, έχει δοθεί εισαγγελική εντολή προκειμένου να γίνει κοινωνική έρευνα. Το τι περιλαμβάνει η κοινωνική έρευνα, θέλαμε πάρα πολύ να μας εξηγήσετε στη συνέχεια. Φαντάζομαι έχετε ασχοληθεί κι εσείς με πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις. Το ζήτημα είναι ότι μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο Ζακύνθου, γιατί το τμήμα πρόνοιας, η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, έλαβε την εντολή. Ο Δήμαρχος μας είπε, αρκέστηκε να μας πει ότι όπως σε όλες τις υποθέσεις, έτσι και στη συγκεκριμένη, ασχολούνται, έχουν πέσει από πάνω και την ερευνούν. Αυτό μας είπε. Δηλαδή, όταν τον ρώτησα εγώ τι εννοείται όπως σε όλες τις υποθέσεις, το θέμα είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση τι κάνατε, γιατί εδώ και 10 μέρες αυτά τα παιδιά φιλοξενούνται σε ένα σπίτι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.
Στο οποίο πήγες εσύ, ναι. Γιατί έκανε συνέντευξη με τη γυναίκα που τα φιλοξενεί, τη θεία. Με τη θεία και νονά τους. Με παρέμεψε λοιπόν στο προϊστάμενο, στο τμήμα πρόνοιας του Δήμου. Ο προϊστάμενος επικαλέστηκε ότι όλο αυτό είναι εμπιστευτικό, η έρευνα είναι εμπιστευτική, δεν μπορούμε να σας δώσουμε πληροφορίες. Επιβεβαίωσε ότι όντως έχουν λάβει την εντολή, όμως δεν έχουν πάει μέχρι σήμερα στο σπίτι για να δουν, όπως είπες και εσύ στην έναρξη, πού ζουν αυτά τα παιδιά, πού κοιμούνται, πού τρώνε, πού πηγαίνουν τουαλέτα, πού παίζουν, αν παίζουν. Ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες διαβίωσης. Όταν όμως τους είπες ότι πείτε μου τι ακριβώς έχετε κάνει μέχρι τώρα και είπε μα θέλετε ας πούμε να μιλάμε για ανθρωποφαγία ή για αυτό που πραγματικά εμείς κάνουμε εδώ. Σου είπε πότε πήγαν αυτοί οι άνθρωποι στο γραφείο τους. Δηλαδή πότε πήγαν τα παιδιά με τη θεία. Μου είπε ότι τα παιδιά με τη θεία και την γιαγιά τους πήγαν προχθές, δηλαδή τη Δευτέρα. Που ήταν η πρώτη μέρα που βγάλαμε την πρώτη σύνδεση από τη Ζάκυνθο. Και την Τρίτη. Τους κάλεσαν ξανά την Τρίτη, πάλι. Και μάλιστα μου είπαν. Το δικό τους γραφείο. Πάντως. Το δικό τους γραφείο. Όχι. Χώρο που μένουν δεν πήγανε στο χώρο. Και εκεί μου είπε ότι αν θέλετε ανθρωποφαγία, μπορείτε να την έχετε. Όταν εγώ του είπα, θα ήθελα να μου ξεκαθαρίσετε αν κάποιος κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, ειδικός, εν πάση περιπτώσει, που έχει αναλάβει να διεξάγει την κοινωνική έρευνα, έχει πάει σε αυτό το χώρο, να δει που ζουν αυτά τα παιδιά. Και μου απάντησε, όχι. Αν θέλετε ανθρωποφαγία, όχι. Εμείς λέει γνωρίζουμε πολύ καλά και θα κριθούμε όλες από τις νέες εξελίξεις για την υπόθεση στη Ζάκυνθο. Κανένας από την πρόνοια δεν ασχολείται με τα παιδιά. Το κανένας δεν ισχύει. Ασχολούνται με τα παιδιά, αλλά δεν έχουν πάει στο σπίτι που μένουν. Δηλαδή, ασχολήθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ασχολήθηκαν με τι, να τους καλέσουν. Να γράψουμε. Ασχολήθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη 7 μέρες πριν για να μην θέλουν. Για να μην οριστεί. Όχι. Για να μην το πούνε ανθρωποφαγία. Συμφωνώ με τον τίτλο για τον εξής λόγο. Θα διαφωνήσουμε. Τους κάλεσαν εκεί στο γραφείο τους για να τους δώσουν καραμέλες. Και όπως μας είπε χαρακτηριστικά, έτσι, τα παιδιά ζωγράφησαν και τις καρικατούρες. Και να μάθουμε λίγο τι συνιστά η λέξη ανθρωποφαγία, αναλόγως της ειδοποιούς διάκρισης κάθε μιας υπόθεσης ξεχωριστά. Αν οι κύριοι αυτοί μιλούν για ανθρωποφαγία, ποια είναι η αλήθεια της κατάστασης. Μπράβο. Δηλαδή, υπάρχει τουαλέτα να πηγαίνουν αυτά τα παιδιά, υπάρχει ζεστό νερό, υπάρχει κρεβατάκι, ένα για αγόρι και ένα για κορίτσι στο συγκεκριμένο σπίτι, ή κοιμούνται και οι τρεις μαζί σε ένα διπλό κρεβάτι. Η θεία και τα παιδιά. Δεν το γνωρίζουμε. Απευθύνομαι με όλη την καλή διάθεση και την καλή προαίρεση προς τον Δήμαρχο Ζακύνθου και τον και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Και λέω ότι ανθρωποφαγία δεν συνιστά η διερεύνηση, η αποκάλυψη, το ξεμπρόστιασμα, πείτε το όπως θέλετε, από τη γιώτα μιας συγκεκριμένης αυλεψίας. Ας το δεχθούμε έτσι. Γιατί είπανε και στη γιώτα ότι ας ερχόταν η θεία να μας τα καταγγείλει. Και λέει, πριν. Και λέει η γιώτα. Μα δεν κάτι σας άλλο ρωτάω. Μου είπαν επιλέξει. Δεν θέλω τέλος να το πάτε. Πω ούτε αυτό. Είναι πολύ άσχημο αυτό που είπαν στο τηλέφωνο. Και λέει η γιώτα, μα δεν σας ρωτάω για το τι έγινε πάντως πριν. Πάντως έχει τουρισμό τον εσύ να το πω και αυτό. Γιατί ίσως δεν θέλανε στην επικαιρότητα να βγει αυτό που συνέβαινε στη Ζάκυνθο, αλλά ο τουρισμός. Και λέει η γιώτα, επέτρεψε μου γιώτα να το μεταφέρω, ότι μα δεν σας ρωτάω τι έγινε πριν, σας ρωτάω εδώ και 10 μέρες που έχει πια αποκαλυφθεί αυτή η υπόθεση. Τι κάνατε λοιπόν, ανθρωποφαγία δεν συνιστά η διερεύνηση μιας υπόθεσης και είναι υποχρεωμένες και οι δημοτικές αρχές και οποιοδήποτε κρατικός φορέας να δίνει πληροφορίες σε θέματα που άπτονται στο πλαίσιο του εφικτού και του δυνατού. Πάντως τα παιδιά πήγαν στο γραφείο τους, λέει, ζωγράφησαν τις καρικατούρες τους, πέρασαν ωραία και φύγανε. Και τους έδωσαν καραμέλες, να φανταστώ. Δεν ξέρω. Εμείς πάντως φύγαμε από την Αθήνα, κάναμε ρεπορτάζ, πήγαμε στη Ζάκυνθο. Αυτό θέλω να μέσα πω ότι σε αυτό μία ώρα ήμασταν στο σπίτι εκεί κοντά στους ανθρώπους να τους μιλήσουμε, καθίσαμε μαζί τους, είδαμε τις συνθήκες και αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε απόσταση μιας ώρας από το χωριουδάκι που μένουν τα παιδιά, ένας αρμόδιος, ένα απόγευμα. Δεν μπόρεσε να σηκωθεί, να πάει μέσα σε αυτό το σπίτι. Μπορεί να αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη που έχω όλο αυτή την ένταση. Αυτό που να είναι αλλά δεν μπορεί να το διανοηθεί έρχονται, το μυαλό μου. Και ίσως αν αυτοί οι άνθρωποι πηγαίναν τουρίστες στη Ζάκυνθο και αντιμετώπιζαν ένα πρόβλημα, να υπήρξε καλύτερη αντιμετώπιση. Μπορείς να τους ειρωνεύεσαι. Αλλά δεν είναι το κανένας. Ασχολούνται. Μπορείς να τους ειρωνεύεσαι και καλά κάνεις με το δικό σου τρόπο. Αλλά θα ήθελα να τους καλέσω να ξαναδιαβάσουν τι σημαίνει κοινωνική πρόνοια, τι σημαίνει κοινωνική φροντίδα. Και να ξαναμπούν λίγο να μελετήσουν ορισμένα πράγματα, ειδικά ό,τι αφορά στις ψυχές κάποιων παιδιών
Και αυτό νομίζω και εδώ, ότι... σε αυτό το σημείο, βέβαια, κυρία Κωστάκου. Κυρία Κωστάκου. Νομίζω... Γιατί αγάπη υπάρχει, να το διευκρινίσουμε. Η θεία, η νονά των παιδιών και η γιαγιά τους τα υπεραγαπούν τα παιδιά και φαίνεται. Το θέμα είναι ποιες είναι οι δυνατότητες αυτών των ανθρώπων. Μα είπε ότι θέλουν να τα στείλουν στη Ρουμανία ενδεχομένως, που θέλει η γιαγιά να τα μεγαλώσει. Δεν μπορούν εδώ να τα ζήσουν τα παιδιά. Δεν έχουν κανένα οικονομικό εισόδημα. Αφού πήγανε, λέει, στο. Πήγανε εκεί, περάσανε δύο μέρες μαζί. Δεν έχει δοθεί εισαγγελική εντολή. Έχει δοθεί, βεβαίως. Εισαγγελική εντολή τι σημαίνει, κυρία Κωστάκου? Εισαγγελική εντολή σημαίνει ότι έχει ενημερωθεί για κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί επί της ουσίας ο εισαγγελέας και δίνει την εντολή του στις αστυνομικές αρχές ή σε κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες να φροντίσουν ώστε να του δώσουν πίσω κατά το δυνατόν τις περισσότερες πληροφορίες για να μπορέσει να. Τις περισσότερες πληροφορίες, όχι μόνο από την εικόνα των παιδιών και τη διάθεσή τους, αλλά και τις συνθήκες που διαμένουν. Ναι, βεβαίως, για να λάβει τις αποφάσεις του. Άλλοτε, η εισαγγελική εντολή ή παραγγελία μπορεί να είναι ακόμη και το να ζητήσει ο ίδιος ο εισαγγελέας να απομακρυνθούν τα παιδιά. Ακριβώς. Από κάποιο πλαίσιο το οποίο αξιολογείται κατάλληλο. Γι' αυτό το λόγο το κάνει, για να κρίνει αν ο χώρος και οι άνθρωποι με τους οποίους ζουν και διαβιώνουν συμβιώνουν μάλλον αυτά τα παιδιά. Είναι κατάλληλος. Και είναι κατάλληλος και για τη σωματική τους υγιεινή, για την ασφάλειά τους και ούτω καθεξής. Κώστα. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να στιγματίζουμε. Το είδα και στη Λέρο αυτό και στην περίπτωση της Λέρου και τώρα στη Ζάκυνθο, μια ολόκληρη κοινωνία. Γιατί μίλησα για το συγκεκριμένο θέμα, μίλησα με ανθρώπους στη Ζάκυνθο, οι οποίοι είναι εξοργισμένοι. Δηλαδή, οι παραλήψεις κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων δεν μπορούν να στιγματίζουν όλη την κοινωνία. Σε καμιά περίπτωση. Η οποία κοινωνία και το είπαμε, Ζάκυνθος, Κώστα, είναι πολύ. Το λέω γιατί έχω πάει πάρα πολλές φορές και ξέρω πόσο ευαίσθητοι είναι οι άνθρωποι της Ζακύνθου, έτσι να μην τους στιγματίζουμε. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Αυτές οι ελλείψεις των κοινωνικών, δεν ξέρω να πω, υπηρεσιών σε τέτοιες ευαίσθητες περιπτώσεις που έχουν δεν να κάνουν με παιδιά. Δεν είναι έλλειψη. Υπάρχουν οι κοινωνικές δομές. Δεν ξέρω. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν ελλείψεις. Θα πω ότι υπάρχουν ελλείψεις γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν ελλείψεις. Μην κατηγορούμε όλους τους ανθρώπους. Θα ξέρουν οι ειδικοί να μας πούν περισσότερα. Αλλά δεν είναι έλλειψη. Εντάξει, η έλλειψη είναι δεν υπάρχει κοινωνική δομή στον τόπο και πρέπει να πάνε σε ένα διπλανό νησί. Ναι. Για να ελέγξουν τα παιδιά. Τώρα προϊστάμενοι υπάρχουν δύο. Δύο προϊστάμενοι υπάρχουν. Είναι τραγικό αυτό. Είναι τραγικό σε περιπτώσεις που έχει να κάνει με παιδιά, με τόσο ευαίσθητες ψυχές, να μην λειτουργούν. Να το πω έτσι, για να μην λειτουργούν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Δεν ξέρει ενδεχομένως ο κύριος Δήμαρχος και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Εγώ θέλω να μας πει η κυρία Κωστάκου, ξεχωρίζουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν λαμβάνεται μία εισαγγελική εντολή για κάποιο κακοποιημένο παιδί. Και από ό,τι ξέρω έχετε λάβει αναρρύθμιτες στη διάρκεια που είστε λειτουργείτε ως παιδοψυχολόγος στην Υποδιεύθυνση Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής. Τι κάνετε, ποιες είναι οι ενδεδειγμένες ενέργειες τις οποίες ακολουθείτε? Η δική μας δουλειά όταν θα λάβουμε μια εισαγγελική παραγγελία αφορά καθαρά στο κομμάτι το αστυνομικό, στο γεγονός στο να φέρουμε ένα παιδί και να μπει σε μια διαδικασία προανάκρισης, δηλαδή να καταθέσει για όλα αυτά που του συμβαίνουν. Επειδή ουσιαστικά το να έχεις έναν ανήλικο θύμα, μάρτυρα, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, απαιτείται από το νόμο η προετοιμασία του ανηλίκου από ψυχολόγο. Εμάς τους δύο αξιωματικούς ψυχολόγους που βρισκόμαστε στην Υποδιεύθυνση Ανηλίκων, στην επαρχία μπορεί να διοριστεί οποιοδήποτε συνάδελφος για να προετοιμάσει και κατά τη συνέχεια να παρίσταται κατά την προανακριτική διαδικασία. Μαζί με εμάς ενδεχομένως μπορεί να κινείται και μια κοινωνική έρευνα από κοινωνικούς λειτουργούς είτε της ίδιας της εισαγγελίας προστασίας ανηλίκων είτε των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων κτλ. Το δικό μας κομμάτι έχει να κάνει με το καθαρό ότι θέλουμε να εκμεύσουμε την πληροφορία από τον ανήλικο, να τον προετοιμάσουμε για όλο αυτό και γράφουμε και μια πραγματογνωμοσύνη που αφορά στη δική μας αίσθηση και για το κατά πόσο η αντιληπτική ικανότητα του παιδιού είναι αυτή η οποία αξιολογεί ότι επιβεβαιώνονται κατά κύριο λόγο αυτά που λέει ένα παιδί, είναι δηλαδή ορθά προσανατολισμένο, έχει ορθή αντίληψη των πραγμάτων κτλ. Και ψυχικά. Οι υποκινούμενοι. Ναι. Καθοδηγούμε. Ναι. Και πόσες φορές, γιατί έχουν εξιχνιάσει και εγκλήματα μέσα από αυτές τις εξετάσεις παιδιών, πάρα πολλές. Την προκαταρκτική εξέταση που κάνουμε. Ναι. Πόσες φορές. Και πόσο δύσκολο είναι να ανοίξεις την ψυχή ενός παιδιού, το οποίο στην αρχή έρχεται και λέει άλλα, ενδεχομένως υπό την καθοδήγηση κάποιου μεγαλύτερου ή υπό την πίεση της ψυχολογικής αυτής συντριβής που έχει υποστεί. Και πόσος χρόνος απαιτείται και χρειάζεται μέχρι να αποκαταστήσετε
ψυχολογικά αυτό το παιδί. Να πούμε καταρχάς για το κομμάτι των αληθών καταγγελιών, ότι και πάλι δεν είναι πάντοτε δεδομένο ότι αυτό που λέει το παιδί είναι η αποκλειστική αλήθεια. Δηλαδή, επειδή τα παιδιά μπορεί να ντρέπονται ή να αισθάνονται ένοχα για όλο αυτό που συμβαίνει, συνήθως όταν είναι ενδοοικογενειακό και είναι εμπλεγμένα σε μια εξαρτητική σχέση. Θύματα τα παιδιά και αισθάνονται ένοχα. Και αισθάνονται ένοχα, άλλωστε το θα το κρατήσουμε μυστικό. Είναι αυτό το οποίο βάζει το παιδί σε μια συμμαχία με το θήτη, άρα είναι κάτι που μαζί το κάναμε. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί τα παιδιά μας να υποτιμήσουν τα γεγονότα. Και η υποτίμηση των γεγονότων να είναι το ότι περιγράφω απλές τοπίες ενώ έχουν συμβεί περισσότερα πράγματα ή μειώνω το χρονικό διάστημα που συνέβη όλο αυτό. Ή υπάρχει πορνογραφικό υλικό στο τηλέφωνο του άλλου, το οποίο εγώ δεν θέλω να σας πω ότι υπάρχει. Πράγματα τα οποία αλλάζουν σημαντικά το κατηγορητήριο και αλλάζουν τα αδικήματα. Και μπορεί να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να διαφύγει από κακούργημα σε πλημέλημα γιατί το παιδί φοβήθηκε και είπε λιγότερα. Άνω τελεία σε αυτό που συζητάμε και θα επανέλθουμε αμέσως, Χρυσαυγή, σε σένα. Θέλω να πάμε, γιατί εδώ θα βάλουμε και την άλλη υπόθεση στην κουβέντα μας, τη Ρούλα Κουσκουρή, για να μας δώσει τι λέει η ιατροδικαστική. Δεν βλέπω την Ρούλα. Την έχουμε ή να τη δώσω. Ωραία. Ρούλα μου, να μου πεις τι λέει η ιατροδικαστική εξέταση. Έχουμε φτιάξει και την κάρτα. Όμως πραγματικά δώσ' μας τα 2-3 πρώτα στοιχεία, γιατί εδώ μιλάμε για μια εξέλιξη που ίσως αφήνει και πολλά ενδεχόμενα ανοιχτά, ίσως οριοθετεί και πολύ συγκεκριμένη κουβέντα που θα κάνουμε εδώ με την κυρία Κωστάκου. Ρούλα μου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ζήνα. Να πω αρχικά ότι πριν από λίγο ενημερώθηκα από την αστυνομική διεύθυνση της ΚΟ ότι οι δύο γονείς, ο πατέρας και η μητέρα που κατηγορούνται για όλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, για τις ασέλειες, για την κακοποίηση, για τα τρία τους παιδιά από τη Λέρο, θα οδηγηθούν, θα γίνει η μεταγωγή τους σήμερα το βράδυ, όπως είχε πει και ο Γιώργος Καραϊβάς στην προηγούμενη εκπομπή, για τον πατέρα στις αστυνομικές, στο σοφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλού, της Τρίπολης, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη γιατί έχω και λίγο δύσκολη επιστροφή σήμερα, ναι. Και η μητέρα θα μεταχθεί στο σοφρονιστικό κατάστημα της Θήβας, στις γυναικείες φυλακές της Θήβας. Να πούμε λοιπόν ότι εχθές έφτασε στα χέρια του ανακριτή η ιατροδικαστική έκθεση που είχε ζητηθεί από τον ιατροδικαστή της Ρόδου που είχε μεταβεί στην ΚΟ προκειμένου να εξετάσει τα τρία παιδιά. Μιλάμε για το 14χρονο κορίτσι, το 10χρονο αγόρι, αλλά και τον 24χρονο με την νοητική στέρηση. Η έκθεση αυτή λοιπόν παραδόθηκε εχθές και σύμφωνα με πληροφορίες, Ζήνα, ανατρέπει όλα όσα και ο ίδιος ο πατέρας είχε ομολογήσει στις προανακριτικές αρχές, δηλαδή στους αστυνομικούς της Λέρου που τον ανέκριναν. Ο ανατρέπει ίδιος, ή αφήνει ανοιχτά ενδεχόμενα. Και τις πράξεις και το βιασμό. Και το βιασμό στην κόρη του Ζήνα, κάτι που αρνήθηκε βέβαια όταν απολογήθηκε στην ανακρίτρια στην ΚΟ. Η ιατροδικαστική λοιπόν ξεκαθαρίζει τα πράγματα για το εάν τα τρία παιδιά έχουν υποστεί βιασμό ή άλλου είδους κακοποίηση. Επειδή ξέρει την ιατροδικαστική έκθεση ο κύριος Λέων, κουνούσε το κεφάλι του ως προς αυτό, αν δηλαδή ξεκαθαρίζει ή αφήνει ανοιχτά και άλλα ενδεχόμενα. Να δούμε λοιπόν τι φαίνεται να υπάρχει στην ιατροδικαστική έκθεση και αμέσως μετά θέλω το σχόλιο του κυρίου Λέων. Παρακαλώ. Μετά την εξέταση του 14χρονου κοριτσιού δεν διαπιστώνονται πρόσφατες κακώσεις ούτε σημάδια παλαιότερων. Ο παρθενικός σημαίνας είναι ακέραιος. Συμπερασματικά δεν προκύπτουν αποδεικτικά ή ενδεικτικά σημεία πρόσφατης ή παλαιότερης σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης. Δεν έχει πραγματοποιηθεί στην ουσία σε οποιοδήποτε χρόνο. Μετά την εξέταση του 24χρονου αγοριού δεν διαπιστώνονται πρόσφατες κακώσεις ούτε σημάδια παλαιότερων. Συμπερασματικά δεν προκύπτουν αποδεικτικά ή ενδεικτικά σημεία πρόσφατα ή παλαιότερης σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης. Μετά την εξέταση του 10χρονου αγοριού δεν διαπιστώνονται πρόσφατες κακώσεις ούτε σημάδια παλαιότερων. Συμπερασματικά δεν προκύπτουν αποδεικτικά ή ενδεικτικά σημεία πρόσφατης ή παλαιότερης σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης. Κύριε Λέων. Κοιτάξτε, είναι, καταρχάς θέλω να διευκρινίσουμε ότι ο ιατροδικαστής εδώ δυστυχώς κλήθηκε σε ένα πολύ μεταγενέστερο χρόνο από το χρόνο τον οποίο φέρεται να έχουν τελεστεί τα αδικήματα, άρα ήταν βέβαιο ότι θα είχε δυσκολίες.
Δηλαδή, οι δυσκολίες ήταν ότι σίγουρα αυτό που λέει ξεκάθαρα στην έκθεσή του ότι δεν μπορούν να αποδειχτούν πρόσφατες κακώσεις ήταν βέβαιο. Έτσι, όταν οι διαδικασίες έχουν γίνει πριν αρκετούς μήνες ή πριν αρκετά χρόνια, αν θέλετε, είναι βέβαιο ότι δεν θα υπήρχαν πρόσφατες κακώσεις. Δύο σημεία, αν θέλετε, που νομίζω ότι πρέπει να επικεντρώσουμε είναι πρώτα απ' όλα ότι ο Παρθενικός Σημαίνας είναι ακέραιος. Αυτό. Κατά πρώτο λόγο, αν θέλετε, δεν επιβεβαιώνει, και το λέω έτσι ακριβώς όπως πρέπει να υποθεί, δεν επιβεβαιώνει σεξουαλική κακοποίηση για το κορίτσι. Αλλά ούτε την αποκλεί. Ακριβώς, ούτε την αποκλεί. Έχουμε παραλλαγές παρθενικού ημένα. Για παράδειγμα, έχουμε παρθενικού ημένες οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ελαστικοί ή ανάλογα και με το βαθμό διείσδυσης και με το όργανο διείσδυσης μπορεί να παραμείνουν ακέραιοι ακόμα και μετά από μία πράξη. Τώρα, ένα δεύτερο που θέλω να πούμε είναι ότι ουσιαστικά το ότι στο παραφύσι και για το αγόρι και για το κορίτσι, το ότι δεν βρίσκαμε πρόσφατες το εξηγήσαμε, νομίζω για τα παλιότερα. Πρέπει επίσης να πούμε ότι οι διαδικασίες επούλωσης, οι διαδικασίες ίασης των τραυμάτων, των εσωτερικών τραυμάτων που συνήθως έχουμε στην περιοχή του προκτού και του εντερικού σωλήνα, στα παιδιά είναι πάρα πολύ γρήγορες και πολλές φορές, αν θέλετε, μας ιώνται πλήρως, δηλαδή θεραπεύονται πλήρως αυτοί οι τραυματισμοί. Άρα και αυτό που λέει ο ιατροδικαστής, ναι μεν, δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει και ορθώς το λέει ο συνάδελφος έτσι, αλλά από την άλλη μεριά, και θέλω να το τονίσουμε αυτό, δεν αποκλείεται να έχουν συμβεί ακόμα και παραφύσεις πράξεις. Βέβαια, άρα για... όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά σε αυτή την ιατροδικαστική. Δύο παρατηρήσεις και που ίσως βοηθήσουν εξέταση, τον, όπως προκύπτει. Βεβαίως, Γιώργο. Η πρώτη είναι ότι σύμφωνα με τις, πάντα με τις προανακριτικές τους απολογίες, το κοριτσάκι, το οποίο σήμερα 13 χρόνων, ξεκίνησαν να το κακοποιούν από την ηλικία των 5 χρόνων. Άρα έχουμε ένα διάστημα 8 ετών. Το δεύτερο είναι ότι σε αυτό, γιατί εγώ μιλάω για βιασμό με βάση αυτά τα οποία έχουν πει, ποτέ δεν είπα για σωματική κακοποίηση. Ότι, εν πάση περιπτώσει, περιγράφουν καταστάσεις βιασμού. Για ξύλο δηλαδή δεν είπαμε ποτέ, εννοείς. Όχι, λέω, σωματικής επαφής. Τίποτα τέτοιο δεν το έχουν υποστεί. Δεν έχουν ομολογήσει κάτι σχετικό ποτέ σε όλη την... Εννοείς οι δύο γονείς. Οι δύο γονείς. Περιγράφουν, έχουν περιγράψει άλλες διαδικασίες. Περιγράφουν άλλου είδους βιασμούς. Αλλά περιγράφουν κατάσταση βιασμού. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλουμε να διευκρινίσουμε ουσιαστικά ότι η σεξουαλική κακοποίηση δεν είναι μόνο βιασμός, δηλαδή ακριβώς. Η συνουσία, η πλήρης ας πούμε πράξη, ακριβώς. Αλλά ουσιαστικά οι ασέλγες. Βέβαια στις ασέλγες θα πρέπει να πούμε ηθοποίηση ή εν πάση περιπτώσει όπως τα λέγαμε προκαταρτικά ή εν πάση περιπτώσει όχι ολοκληρωμένες σεξουαλικές πράξεις. Αυτά δεν μπορούμε να περιμένουμε από έναν ιατροδικαστή. Εδώ έρχεται πάντα και αν θέλετε και η επιστήμη μας, αλλά νομίζω πλέον και η καθημερινή πρακτική. Έρχεται η κυρία Κωστάκου και οι συνάδελφοί της να μας κάνουν μια δεύτερη έκθεση. Το προφίλ. Γι' αυτό ακριβώς όταν έχουμε ένα ενδεχόμενο κακοποίησης ενός ανηλίκου ειδικά και η επιστήμη μας λέει ότι πρέπει δύο άνθρωποι ουσιαστικά και δύο εκθέσεις να έχουμε από μια τέτοια πάντως διαδικασία. Πάντως έχουν ομολογήσει εξαναγκασμό του κοριτσιού να είναι παρούσα σε ερωτικές συνευρέσεις του ζευγαριού. Έχουν ομολογήσει βιασμό, όχι με σεξουαλική απευθείας πράξη. Δεν ξέρω πώς αλλιώς. Ναι. Πώς γίνεται απλώς... Εγώ έχω μπερδευτεί τώρα. Γιατί έχω ακούσει λίγο τις ειδήσεις. Υπάρχει. Αν δεις τις καταθέσεις, θα καταλάβεις που δεν μπορούμε για ευνόητους λόγους να τους αναφέρουμε. Απλώς εδώ, επειδή έχουμε τώρα την κυρία Κωστάκου, θα ήθελα να μιλήσουμε για το προφίλ. Όπως ακριβώς το σκιαγράφησες πριν, κύριε Λέων, και να μας πείτε ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πώς σκιαγραφείτε εσείς το προφίλ αυτών των παιδιών. Η δική μας επαφή με τα παιδιά περνάει μέσα από κάποια στάδια, γιατί ούτως ή άλλως η ίδια η σεξουαλική κακοποίηση από μόνη της αποκαλύπτεται σταδιακά. Δηλαδή λέμε ότι τα παιδιά περνάνε από μια διαδικασία άρνησης του τι έχει συμβεί,
επιβεβαίωσης, ανέρεσης ξανά, επανεπιβεβαίωσης, μέχρι να καταλήξουν τελικά να μας δώσουν αυτή την πληροφορία, η οποία σας είπα ότι πάρα πολλές φορές μπορεί να είναι λιγότερη και υποτιμημένη σε σχέση με αυτό που πραγματικά έχει συμβεί. Ακολουθούμε κάποια στάδια μέσα από τα οποία είναι πάρα πολύ βασικό το να εγκαταστήσουμε εμπιστοσύνη με τα παιδιά. Και επίσης διερευνούμε τη γενικότερη κατάσταση στην επικοινωνία με το παιδί, μιλώντας αρχικά για πάρα πολύ ουδέτερα γεγονότα. Συνήθως γεγονότα τα οποία δεν έχουν καμία φόρτιση για εκείνα και πηγαίνοντας στα υποδιερεύνηση γεγονότα, από εκεί και έπειτα κάθε σιωπή, κάθε βλέμμα, κάθε ανάσα που παίρνει το παιδί είναι για εμάς πάρα πολύ σημαντικό στο διαγνωστικό μας κομμάτι. Να σε ρωτήσω κάτι, μου επιτρέψεις. Επειδή έχεις βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπη σε τέτοιες εικόνες και καταστάσεις, σε τέτοια παιδιά μπροστά, μπορείς να ελέγξεις το συναίσθημά σου? Τις περισσότερες φορές ναι, γιατί αισθάνομαι ότι είμαι δρομολογημένη στο να ακούσω αυτό που έχει να πει το παιδί. Και αν αφήσω το συναίσθημά μου να με παρασύρει, τότε δεν θα ακούσω. Δηλαδή δεν είναι πολύ βοηθητικό, πρέπει να πάρω μια απόσταση. Παιδί, δηλαδή, το κακό του παιδί. Σε επόμενη φάση, μόλις ολοκληρωθεί αυτό, μπορεί να πάρω μια πολύ μεγάλη ανάσα ή μπορεί να είναι και κάτι που να το κουβαλάω για κάποιες ημέρες. Όχι πάντα, αλλά έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζεται το ίδιο το παιδί. Δηλαδή με το πώς κάποιες φορές αισθάνομαι κι εγώ ίδια ότι παραβιάζω την ψυχή ενός παιδιού και πρέπει να κάνω ένα διαρκές κόστος όφελος στο πόσο θα το ζωρίσω ενώ συναισθηματικά να μου φέρει μια πληροφορία που είναι τραυματική σε σχέση με το πόσο σημαντικό είναι το αυτή η πληροφορία να οδηγήσει αυτόν τον άνθρωπο εκεί πέρα που πρέπει να είναι. Ζήνω, θέλω να πω κάτι σχετικό με αυτό, διότι ο νομικός κόσμος τουλάχιστον και οι δικηγορικοί σύλλογοι εδώ και καιρό φωνάζουν κάτι που ίσως και εσείς οι ίδιοι να το γνωρίζετε, ότι να γίνει μια ενοποιημένη ουσιαστικά διαδικασία, ώστε το παιδί να περνάει μία φορά το βασανιστήριο του να πει και να ξαναζήσει ουσιαστικά μέσα από το να το μοιραστεί μαζί σας όλο αυτό που έχει περάσει. Δυστυχώς στην ελληνική δικαιοσύνη τα παιδιά ταλαιπωρούνται για χρόνια και χρειάζεται πολλές φορές να ξαναζήσουν, να ξαναβιώσουν όσα τα έχουν βασανίσει μέσα από επανειλημμένες καταθέσεις. Στο εξωτερικό έτσι γίνεται. Οι υπόλοιποι ειδικοί παρακολουθούν, ένας εξετάζει αυτό, το παιδί και οι υπόλοιποι ακριβώς το παρακολουθούν. Και εδώ και χρόνια δεν εξετάζεται. Εδώ λίγο στη Αττική, επειδή είναι αρκετά εξειδικευμένο το τμήμα και εμείς ως ψυχολόγοι και οι ανακριτικοί μας υπάλληλοι και έχουν μεγάλη εμπειρία οι καταθέσεις μας, επειδή δεν φοβόμαστε να φτάσουμε στα παιδιά σε πολύ βαθιά ερωτήματα και είναι πολύ φυσιολογικό κάποιος που το κάνει σπάνια να φοβάται το ότι θα ρωτήσει. Δηλαδή να αισθάνεται ότι ρωτάει προκλητικά πράγματα ή άσεμνα πράγματα ένα παιδί. Παίρνουμε εξαιρετικά λεπτομερείς καταθέσεις. Και μέχρι στιγμής τα παιδιά μας δεν έχουν επανοδηγηθεί, δηλαδή δεν πηγαίνουν ποτέ στα δικαστήρια, αναγιγνώσκεται αυτή η κατάθεση. Έτσι. Και αν ξαναγίνει κάποια εξέτασή τους, γίνεται και κλεισμένων των θυρών στον ανακριτή, παρουσία πάλι του ίδιου εκ των δύο αιμών που ήταν παρόν. Υπάρχουν χαρτογραφημένα τεστ, δηλαδή λέμε σε αυτά τα παιδιά που έχουμε απέναντί μας, σε μένα δηλαδή, είμαι ένα παιδί που έρχομαι σε εσάς και έχω δηλώσει σεξουαλική κακοποίηση. Μου κάνετε και τεστ νοημοσύνης, ας πούμε, αν αυτό που λέω έχω την δυνατότητα να το περιγράψω ή δεν έχω ωραίο λεξιλόγιο, γενικώ στερούμε, αν θέλετε, πνευματικού επίπεδου και πολλά άλλα που δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω γιατί φοβάμαι πως θα ισοπεδώσω την αλήθεια. Εμείς κάνουμε αυτό που λέμε συνήθως, επειδή μπορεί να τύχει στη διαδικασία του αυτοφόρου που όλα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό που λέμε αδρή κλινική εκτίμηση, δηλαδή με κάποιες βασικές ερωτήσεις και με αυτά τα ουδέτερα γεγονότα, δηλαδή περιέγραψε μου τα τελευταία σου γενέθλια. Που θέλω χώρο, χρόνο, τι λεξιλόγιο θα έχει το συναίσθημά του γύρω από αυτό. Έχουμε μια πρώτη εικόνα. Στις περιπτώσεις συνήθως που πάμε από οριακή νοημοσύνη και κάτω και μπορεί να πούμε ότι το παιδί δεν είναι σε θέση να καταθέσει. Σπανιότατα, δηλαδή προσπαθούμε έστω και αν πιστεύουμε το παιδί τα βασικά γεγονότα να μας τα δώσει και να γράψουμε στην έκθεσή μας ότι δεν είναι καλά προσανατολισμένο σε χώρο και χρόνο. Δεν ξέρει τις ημέρες της εβδομάδας, άρα μην πάρετε ας πούμε ότι δεδομένα αυτό έγινε τη Δευτέρα. Γιατί δεν τις ξέρει τις ημέρες της εβδομάδας. Βοηθάμε δηλαδή τον ανακριτή ή τον εισαγγελέα με αυτόν τον σκοπό. Έχετε, αν δεν πάρουμε όμως θα κάνουμε πάνω σε τέτοιο περιστατικό. Βεβαίως. Που δεν ξέρω τη Δευτέρα από την Τρίτη. Βεβαίως. Και σε μεγάλα παιδιά, γιατί αυτό ήθελα να πω. Ηλικία παιδιά. Και έχουμε και παιδιά 5-4 ετών. Δεν το ξέρω. Τα οποία ούτως ή άλλως δεν το ξέρουν, αλλά έχουν πολύ καλή ανάπτυξη για την ηλικία τους. Αυτά που λένε σαν βασικά γεγονότα είναι σημαντικά και είμαστε και σίγουροι ότι είναι αναμφισβήτητα. Και είναι κρίμα να μιλάμε την κατάθεσή τους, επειδή δεν ξέρουν να μας πούνε το χειμώνα και το καλοκαίρι και ρωτάμε απλά αν θυμάσαι τι φορούσες, ας πούμε. Κυρία Κωστάκου, μπορεί ένα παιδί να είναι χαρούμενο, να παίζει, να είναι διάθετο και να έχει υποστεί πρόσφατα κάποιας μορφής σεξουαλική έτσι, πολύ ωραία παρενόχληση. Γιατί ξέρετε αυτό λίγο μπερδεύει.
Η αθωότητα των παιδιών είναι πάντα αθωότητα. Η χαρά τους είναι πάντα χαρά. Γι' αυτό και σας λέω ότι εμείς μπορεί να έχουμε ένα παιδί που στα ουδέτερα γεγονότα παίζει, γελάει, κάνουμε παζλ μαζί, τρέχουμε στους διαδρόμους της Γαδάς, στον τρίτο όροφο, και μόλις πάμε στα υποδιερεύνηση γεγονότα, να δούμε ένα παιδί που κλειδώνει, αποσύρεται, σταματάει να μιλάει. Έχω εξετάσει. Στα υποδιερεύνηση όμως, όχι αν πάτε στο χώρο του και το δείτε να είναι χαρούμενο. Στα υποδιερεύνηση γεγονότα, δηλαδή όταν πάμε να μιλήσουμε για την ασέλγεια. Όταν μπορεί να μιλάμε, πώς περνάς στο σχολείο, τι κάνεις, παίζουμε για την καλύτερη σου φίλη, ποια ήταν η τελευταία φορά που πέρασες πολύ όμορφα σε μια εκδρομή. Να έχουμε ένα παιδί που είναι περιβόλι. Και μόλις πάμε να μιλήσουμε για αυτό που έχει συμβεί, να κλειδώσει. Αυτή είναι και η βασική πληροφορία για εμάς. Κάποιος συνάδελφός σας πρόσφατα ήρθε στο, επισκέφθηκε το γραφείο μας, χάζεψε όλες τις ζωγραφιές και λέει: μου είναι αδύνατο να αντιληφθώ ότι αυτές είναι ζωγραφιές από παιδιά που έχουν κακοποιηθεί. Χαρούμενες ζωγραφιές, χαρούμενα χρώματα, παρόλα αυτά. Βέβαια, συχνά μέσα από ζωγραφιές οι ψυχολόγοι και οι ειδικοί έχουν διαπιστώσει, ναι, και έχουν φτάσει σε κακοποίηση, όπως τη χρήση του μαύρου, του κόκκινου, mm-hmm, ή και τον τρόπο φυσικά. Βεβαίως, δόντια, ανεβασμένα χέρια, τα οποία κάνουν φιγούρες, έκκληση για προσέρχονται. Να ρωτήσω κάτι, αυτές τις ζωγραφιές δεν έχει πρόσβαση ποτέ κάμερα να τις δούμε? Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει, με ειδική άδεια. Το γραφείο μπορούμε, μπορούμε να ζητήσουμε ειδική άδεια. Και στο Ελίζα είχα κάνει εγώ πέρα. Είναι καταπληκτικό. Γιατί και η Γιώτα είπε ότι οι ζωγραφιές των παιδιών στη Ζάκυνθο ήταν χαρούμενες και την εντυπωσίασε. Κατάλαβα ότι η Γιώτα υπονοούσε αυτό, γιατί ήταν δύο χαρούμενα παιδιά όταν πήγε εκεί που χαμογελούσε. Εγώ θα ήθελα, αν έχουμε με πιέζει χρόνο, ο χρόνος, κάτι τελευταίο. Το χρόνο, ναι, γιατί είπα ότι η κυρία Κωστάκου είναι ένας ανεπεξέργαστος χρυσός. Έχει περάσει από μπροστά της όλη η θρηματισμένη κοινωνία. Όλη η θρηματισμένη κοινωνία του ψυχικού κόσμου των παιδιών. Τι θα πρέπει να προσέχουν οι γονείς, η γειτονιά και το σχολείο που είχε πει και η... Ναι. Εγώ να πω ότι το πρώτιστο είναι η σεξουαλική εκπαίδευση, η διαπαιδαγώγηση. Λέω πάρα πολλές φορές ότι τα παιδιά μας τα κάνουμε ευάλωτα σεξουαλική κακοποίηση άθελά μας. Έχουμε ξαναπεί για το κομμάτι της δωροδοκίας που το εισαγάγουμε μόνοι μας. Α, η κυρία Ζήνα σου έφερε αυτό, κάντε μια αγκαλιά, δώστε σε ένα φιλί. Άρα η φυσική επαφή είναι το βασικό αντάλλαγμα για το υλικό αντάλλαγμα. Έτσι, για την ηλική αμοιβή. Δεν εισαγάγουμε την έννοια του δημοσίου έναντι του ιδιωτικού. Αργούμε πάρα πολύ να αφήσουμε τα παιδιά μας να αυτονομηθούν στο μπάνιο τους, στην τουαλέτα τους. Κομμάτια τα οποία σημαίνει ότι εγώ τραβάω, γιατί το σώμα μου ανήκει, αυτό που λέμε. Πρώτος εγώ θα το σεβαστώ για να σου δώσω να καταλάβεις ότι αυτό είναι πολύτιμο. Από τα 4-5 πρέπει τα παιδιά να είναι ήδη αυτονομημένα σε αυτό το κομμάτι. Και σε επόμενη διαδικασία οι γονείς πρέπει οπωσδήποτε οποιαδήποτε μεταβολή συμπεριφοράς του παιδιού τους για οποιοδήποτε ψυχολογικό πρόβλημα κρύβει από κάτω να είναι σε εγρήγορση. Μιλάμε για συμπεριφορές κάποιες φορές σεξουαλικού ρεπερτορίου εντελώς ασύμβατες με την αναπτυξιακή φάση του παιδιού. Παιδιά που έρχονται, τρίβονται, σαγηνεύουν, κορίτσια που νιώθουν λίγο μεγαλύτερα. Πάντως η δωροδοκία είναι αυτό που ακριβώς συζητάμε εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Ότι για 5 ευρώ ένας άντρας που έχει βγει στο φως της δημοσιότητας η φάτσα του. Ναι, ένας λέω. Για ένας. Όχι, ουδέτερο. 2 ευρώ. 2 ευρώ, 5 ευρώ μέχρι 10 ευρώ. Γαριδάκια μπορεί να είναι, δεν είναι πάντοτε υλικό. Μπορεί να είναι το κινητό τηλέφωνο που ήθελες, το παιχνίδι που ήθελες, ή σε πάω στο περίπτερο και παίρνεις το σουβλάκι, τα γαριδάκια, το αναψυκτικό. Έχουμε αύξηση αυτών των περιστατικών πιθανότατα λόγω της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή τα έναντι αμοιβής είναι περισσότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Πολύ. Και θα ήθελα, εάν πάρουμε σχετική άδεια, να μπούμε σε αυτή την πρόσβαση. Θέλω και εγώ να έρθω εκτός από... για να δω όλες αυτές τις εικόνες, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι όταν τα παιδιά βάζουν σχέδιο και χρώμα, αποκαλύπτουν όλες τις αλήθειες της ψυχής τους. Και θα ομολογήσω κι εγώ κάτι, όταν ήμουν παιδί, ό,τι με βασάνιζε, προτιμούσα να το ζωγραφίσω παρά να το πω. Η ζωγραφική με ωφέλησε, γιατί τότε δεν έβγαζα κιχ. Δηλαδή, θέλω να πω, μιλιά. Τώρα μιλάω... Τότε τίποτα. Διαφημίσεις λοιπόν. Και αμέσως μετά ο Γιώργος Σόμπολος θα μας πει όλες τις εξελίξεις για το θέμα της άμφισσας, Γιώργο Καραϊβάς, γιατί στην κηδεία της 13χρονης εκεί έγιναν πολλά επεισόδια. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, κατευθείαν στον Γιώργο Σόμπολο για να μας δώσει το ρεπορτάζ για την άμφισσα. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ζήνα, πριν από περίπου μία ώρα έγινε η κηδεία της 13χρονης, του 13χρονου κοριτσιού, το οποίο έχασε τη ζωή του πριν από δύο ημέρες από τους πυροβολισμούς ενός άνδρα, ο οποίος μέχρι και σήμερα αναζητείται από τις αρχές. Είναι το κορίτσι που βλέπετε αυτή στα πλάνα σας και εδώ βλέπετε τώρα τη στιγμή που οι συγγενείς, οι δεκάδες συγγενείς την πηγαίνουν στην τελευταία κατοικία. Βέβαια, λίγο μετά την κηδεία σημειώθηκαν μικρή έκταση επεισόδια στον δρόμο που ενώνει τη Λαμία με άλλες περιοχές της περιοχής. Έκλεισαν τον δρόμο περίπου 50 άτομα, έβαλαν φωτιά σε λάστιχα και άλλα αντικείμενα για περίπου μία ώρα. Είναι τα πράγματα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Διεκόπη κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα του δρόμου. Περίπου 100 αυτοκίνητα είχαν σχηματίσει ουρά και δύο πλευρές, περιμένοντας να ολοκληρωθούν τα όσα έκαναν οι συγγενείς της 13χρονης. Και λίγο αργότερα άνοιξε και πάλι ο δρόμος και ομαλοποιήθηκε η κατάσταση. Τώρα που μιλάμε, τα πράγματα είναι ήσυχα στην περιοχή. Ωστόσο, συγγενείς και γνωστοί της οικογένειας εκφράζουν φόβους ότι εάν δεν συλληφθεί άμεσα ο κατηγορούμενος για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και να καταδικαστεί, θα πάρουν τον νόμο ήδη στα χέρια τους. Επίσης, ένα τελευταίο να σου πω πως οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα αλβανικής καταγωγής 40 ετών. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έλεγε χθες ο τραυματισμένος ο άνθρωπος, ο κύριος Χρήστος, ότι ήταν ο συνεργός του επιχειρηματία ο οποίος πυροβόλησε. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τον περίμενε μέσα στο αυτοκίνητο. Τον αναγνώρισαν τα άτομα τα οποία βρίσκονταν στον καταβλισμό εκείνη τη στιγμή και αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία, Ζήνα. Πάντως, ακόμη δεν έχει εντοπιστεί ο δράστης αυτής της υπόθεσης που έφαγε, που ουσιαστικά εντάξει, σκότωσε αυτό το αγγελούδι που βλέπουμε στις φωτογραφίες, γιατί δεν έχει σημασία. Δηλαδή, είναι ένα 13χρονο παιδί. Εμείς δεν παίρνουμε θέση τι άνθρωποι είναι αυτοί εκεί, αν δημιουργούν προβλήματα. Αν. Ουσία αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος σκότωσε ένα 13χρονο προβλήματα, κοριτσάκι. Προβλήματα. Δεν πρέπει να... Όχι, Γιώργο μου, το λέω, γιατί πήραμε μηνύματα μετά που μας λέγανε ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί μας κλέβουν εμάς και ο τάδε άνθρωπος δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Έχει κλέψει το δικό μου σπίτι και έχει μπει μέσα και τον βρήκα... Ήρθανε τα μηνύματα. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και να παρακούσουμε και τα μηνύματα και όσα είπανε με πολύ κόσμιο ευπρεπή τρόπο πολλοί κόσμος από αυτούς οι οποίοι διαμένουν στην κοινωνία της Άμφισσας. Έτσι, για όνομα του Θεού. Προβλήματα υπάρχουν. Το πρόβλημα όμως δεν λύνεται ούτε με αστυνομικά μέτρα, ούτε με τίποτα άλλο. Αυτό λέγαμε χθες. Ότι αυτοί οι άνθρωποι πλέον θα πρέπει, και εκεί είναι η τεράστια, η μεγάλη ευθύνη της πολιτείας, γιατί πριν ακριβώς από ένα χρόνο μετά τον 11χρονο Μάριο ανακοινώθηκε σε μια διευπουργική επιτροπή κάποια μέτρα για τους Ρωμά, μεταξύ των οποίων η ενσωμάτωση, η παιδεία και πολλά άλλα πράγματα, για τα οποία δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Αν λοιπόν δεν εξυγιανθεί αυτό το κομμάτι της κοινωνίας και επί της ουσίας... Πάντως το έχει κάνει, συγγνώμη Γιώργο, μόλις μου ήρθε mail για τους Ρωμά που υποδέχονται στην περιοχή. Το κομμάτι των Ρωμά το έχει λύσει. Θα το διαβάσουμε στη συνέχεια. Αν δεν συσσωματωθούν, όχι να ενσωματωθούν, αν δεν συσσωματωθούν στην κοινωνία με ίδιες ευκαιρίες για τα παιδιά τους, ούτως ώστε αυτοί να αποτελέσουν μελλοντικά ένα... δεν πρόκειται να λύξει το πρόβλημα. Πώς να το κάνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα στην Λευκή Γεωργάκη, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι η συνεργάτητα του Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού μας και θα μας δώσει σήμερα το ρεπορτάζ σε σχέση με το συλλαλητήριο σε 24 πόλεις. Παρακαλώ, και δεν θα μπορούσε αυτή η εκπομπή τουλάχιστον να μην αναφερθεί σε αυτό που σήμερα γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Λευκή Γεωργάκη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Ζήνα, ακριβώς 24 πόλεις. Οι 15 από αυτές θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω ότι τις έχουμε πει πολλές φορές, αλλά ίσως αξίζει τον κόπο να σας πω ενδεικτικά κάποιες. Ξεκινάμε με Καβάλα, Σέρες, Δράμα, Νέα Μουδανιά στη Χαλκιδική, Λαγκαδά, Κοζάνη, Βέρεια, Καστοριά, Φλόρινα, Σιάτιστα και συνεχίζει προς τα κάτω. Έχουμε Λάρισα, Βόλο, Γιάννενα, Κέρκυρα, Θήβα, Χαλκίδα και πηγαίνουμε και στην νησιωτική Ελλάδα. Κόκερο, 24
24 πόλεις, λέει, αυτή τη στιγμή στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν ταυτόχρονα παράλληλα συλλαλητήρια. Αυτό που επιθυμούν και φιλοδοξούν οι διοργανωτές αυτών των συλλαλητηρίων είναι όχι να φανεί μόνο η μαζική λαϊκότητα που είχαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα συλλαλητήρια, αλλά να βγει όλη η Ελλάδα στους δρόμους. Εναντιώνονται σε αυτό το περίφημο θέμα του ονόματος που αναστατώνει κάθε Έλληνα και είναι και λίγο πιο ευαίσθητη εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε τους λόγους γιατί. Το κεντρικό συλλαλητήριο λοιπόν θα γίνει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στην Πέλα, στην αρχαία Πέλα, σε πολύ μικρή απόσταση από τους τάφους των βασιλέων Μακεδόνων, των Μακεδόνων βασιλέων. Θα γίνει στις 7.30 το απόγευμα και συγκεντρώνει ήδη το ενδιαφέρον και του διεθνούς τύπου και των διεθνών μέσων. Λογικό. Βρίσκεται ήδη στην... Ναι, δεν είναι. Βρίσκεται ήδη στην Πέλα, λοιπόν, συνεργείο όπως ξέρουμε και από τη δημόσια τηλεόραση της Ιαπωνίας, από την Deutsche Welle, από την New York Times. Βρίσκονται συνάδελφοι και δημοσιογράφοι και όλοι προσπαθούν να αντιληφθούν γιατί εναντιωνόμαστε τόσο πολύ, γιατί είμαστε τόσο ευαίσθητοι πάνω στο θέμα του ονόματος. Παράλληλα, συνάδελφοι θα καλύπτουν και στην άλλη πλευρά και στα Σκόπια δηλαδή τις αντιδράσεις που συμβαίνουν εκεί. Και να σας πω βέβαια και το τελευταίο ότι έχει εκδοθεί και μια ταξιδιωτική οδηγία από τις πλευρά των Σκοπίων, από το Υπουργείο Εξωτερικών, σε όσους από τους πολίτες των Σκοπίων βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, να αποφεύγουν τα σημεία που γίνονται σε συλλαλητήρια για να μην δημιουργηθούν εντυπώσεις αρνητικές. Λευκή Γεωργάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναλυτικό ρεπορτάζ, αφού τα συλλαλητήρια είναι 7-7.30 ώρα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα στο κανάλι μας. Να πάμε τώρα στα Ζωνιανά και θέλω έτσι να σας κλείσω με ένα ωραίο ταξίδι, γιατί και εγώ, ενώ έχω πάει σε πάρα πολλά σπήλαια, το σπήλαιο της Φενδόνης στα Ζωνιανά ήταν μοναδικό. Και ο ξεναγός μου από τα Ζωνιανά το είχε στην ειδικότητά του. Εγώ του είπα, κακός δεν κάνει καριέρα ως παρουσιαστής. Δεν χρειαζόταν να κάνω καμιά ερώτηση. Έμπαινες και σου λέγε τα πάντα με τέτοιο τρόπο που πραγματικά σου εξηγούσε πράγματα που δεν ήξερες μέχρι τότε. Παρακαλώ. Βασίλε μου, πού βρισκόμαστε? Αυτή τη στιγμή, Ζήνα, βρισκόμαστε στο σπήλαιο Ζωνιανών. Του σφεντώνει η τρύπα. Έτσι λέγεται το σπήλαιο. Του σφεντώνει η τρύπα. Του σφεντώνει η τρύπα, λόγω του ότι Σφεντώνης ήταν, ας πούμε, ο πρώτος κάτοικος που ξέρουμε εμείς για το σπήλαιο. Η επωνομασία του ήταν Σφεντώνης, πριν 400 χρόνια περίπου. Εμείς γνωρίζουμε το όνομα του σπηλαίου από τους παππούδες μας. Από στόμα σε στόμα, του σφεντώνει η τρύπα, του σφεντώνει η τρύπα. Τρύπα λοιπόν γιατί. Η είσοδος δεν ήταν έτσι, διαμορφώθηκε όταν νύχτισε το σπήλαιο. Ήταν περίπου στο ένα τετραγωνικό μέτρο. Για να περάσεις μέσα πρέπει να σκύψεις. Πόσα χρόνια? Επισκέψουμε το σπήλαιο είναι την τελευταία 20 ετία. Ποιος το χρόνια. Συντηρεί? Αυτή τη στιγμή συντηρείται το σπήλαιο μόνο του. Μόνο από τα δικά του έσοδα συντηρείται το σπήλαιο. Δηλαδή από τα έσοδα που δημιουργούνται από τα εισιτήρια. Είδα ότι έξω περιμένει πούλμαν για να μπει μέσα. Βεβαίως. Έχουμε καθημερινές επισκέψεις με λεωφορεία, με μεμονωμένα άτομα τα οποία έρχονται για να επισκεφθούν το σπηλαίο. Πώς δημιουργείται ο σταλακτήτης? Η βροχή διασπά τα πετρώματα εξωτερικά του σπηλαίου, παίρνει τα συστατικά, τα κουβαλάει μέσα στο σπηλαίο και δημιουργεί νέα πετρώματα μέσα στο σπηλαίο. Τα οποία ένας πόντος χρειάζεται περίπου 100 χρόνια για να γίνει. Φανταστείτε λοιπόν πόσο χρειάζεται αυτή ένας η κολόνα. Ένας πόντος 100 χρόνια. Ένας περίπου. Πόντος 100 χρόνια. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν το σπήλαιο χρονολογείται από 5 έως 8 εκατομμύρια χρόνια. Πάμε σιγά σιγά. Βεβαίως. Προχωράμε σιγά σιγά. Βασίλη, είμαστε στο δεύτερο πλάτωμα τώρα. Ναι, που ξεχάσαμε να πούμε ότι το 1966 που χαρτογράφησε η Άννα Πετροχίλου το σπηλαιό μας εδώ πέρα, έδωσε κάποιες ονομασίες στις αίθουσες. Την πρώτη αίθουσα που προσπεράσαμε, της έχουμε δώσει εμείς την ονομασία η αίθουσα της Άννας Πετροχίλου. Δώσαμε τιμητικά το όνομά της στην πρώτη αίθουσα του σπηλαίου. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη δεύτερη αίθουσα. Που λέγεται? Η οποία ονομάζεται η αίθουσα των αρμόνιων. Που σημαίνει ότι από αυτόν εδώ το σταλακτήτη που βλέπουμε μπροστά μας, αυτόν εδώ, ναι, ο οποίος μοιάζει με το ξεχαστικό όργανο το αρμόνιο. Γι' αυτό πήρε και την ονομασία του.
Αν αφήσει τη φαντασία σου ελεύθερη, μπορεί να δει πολλά πράγματα, έτσι. Χαρακτηριστικά, κοιτάξτε εκεί πέρα τώρα, αν παίξουμε εκεί στη γωνία, ακριβώ εκεί στη γωνία, λίγο πιο πέρα, ακριβώ στη μέση στο φω, θα διακρίνει ένα πρόσωπο. Το βλέπω. Βλέπει. Ναι. Μοιάζει πάρα πολύ με τα αρχαία πρόσωπα. Ναι, εμεί το έχουμε δώσει την ονομασία Δία. Λόγω του ότι από τη μυθολογία γνωρίζουμε ότι ο Δία μεγάλωσε τον Ψιλωρίτη, εμεί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον Ψιλωρίτη, στου πρόποδε. Γι' αυτό το λόγο δώσαμε και αυτή την ονομασία. Και βέβαια, γύρω από το Ψιλωρίτη. Αυτό εδώ το κομμάτι, Βασιλή, είναι καταπληκτικό. Ναι, είναι έργο τέχνη, όλο αυτό μαζί. Ζήνα, αν αφήσουμε τη φύση ελεύθερη, δημιουργεί φανταστικά πράγματα, έτσι. Αυτό είναι σαν λιοντάρι. Είπαμε, ο καθένα, αν αφήσει τη φαντασία του ελεύθερη, μπορεί να δει ό,τι θέλει. Δεν έχουν τον ίδιο χρωματισμό, αλλά όπου είναι πολύ λευκό, είναι ναι, καθαρός ασβεστόλιθος. Έχει άλατα και ασβέστιο. Όπου πάει προς το κόκκινο, είναι εδώ, ναι, οξύδια του σιδήρου, αιματίτης. Εκεί που λαμπυρίζει, το βλέπεις ότι λαμπυρίζει εκεί πέρα το πέτρωμα, αυτό που λαμπυρίζει είναι κρυστάλλια ανθρακικού ασβεστίου. Αυτά λοιπόν τα συστατικά τα οποία είπαμε, με τη σταθερή θερμοκρασία που επικρατεί στο σπήλαιο, γιατί έχει χειμώνα καλοκαίρι σταθερή θερμοκρασία, 17 βαθμούς, και το νερό το οποίο κουβαλάει αυτά τα συστατικά μέσα στο σπήλαιο, δημιουργούν τις σταλακτήτες και σταλαγμίτες που βλέπουμε. Απίστευτο. Και μου αρέσει και ο φωτισμός που χρησιμοποιείται. Ναι, ο φωτισμός είναι LED. Μπορώ να τον έχω ανοιχτό όλη μέρα, αν τον ακουμπήσει είναι παγωμένος. Δεν δημιουργεί θερμοκρασία, δεν αυξάνει τη θερμοκρασία του σπηλαίου. Αλλάζει χρωματισμό για να μην δημιουργεί φωτοσύνθεση. Ο σταλακτήτης Ζήνα που βλέπετε εδώ μπροστά, αυτό που φωτίζεις, είναι από τους μεγαλύτερους σταλακτήτες στο σπήλαιο. Χρονολογείται από 5 έως 8 εκατομμύρια χρόνια. Πω, πω. Και του έχουμε δώσει την ονομασία Καταράκτης. Βασίλη, τι όμορφα που είναι εδώ. Ναι, προσπεράσαμε τη μεγαλύτερη αίθουσα του σπηλαίου και μια από την πιο όμορφη, έχει τις περισσότερες κολόνες, την οποία τις έχουμε δώσει την ονομασία Παλάτι ή Ανάκτορα. Αυτές οι κολόνες είναι σταλακτίτες και σταλαγμίτες ενωμένοι. Είναι συγκλονιστικό, γιατί κατέβηκε από πάνω και ενώθηκε με το κάτω. Ακριβώς έτσι. Πάντως είμαστε πραγματικά σαν σε ανάκτορο. Και ήδη ναι, στάζει από πάνω μου, ε. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή η υγρασία αγγίζει το 100% του σπηλαίου. Νομίζεις ότι είσαι ανάμεσα σε θεούς και δαίμονες. Ναι, βρίσκεσαι σε ένα άλλο κόσμο. Εγώ το περιέγραψα, οπ, έπεσε πάνω μου. Δεν πειράζει, αύριο θα έχεις ένα σταλαγμίτι εκεί πέρα. Θα έχω την άβρα του τόπου αυτού. Βέβαια. Εδώ, Βασίλη, τι βλέπουμε. Αυτά, Ζήνα, είναι σπασμένα. Α, είναι σπασμένα. Βέβαια. Πολλά κομμάτια έχουν σπάσει. Όπως και επειδή το σπήλαιο ήταν παλιά ανοιχτό, έμπαινε όποιος ήθελε μόνος του μέσα, πολλοί έχουν μπει και έχουν δει μόνοι τους στο σπήλαιο και περισσότεροι έχουν βγει έξω με σουβενίρ. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό είναι σπασμένο, αλλά έχει δημιουργήσει πίσω καινούριους σταλακτήτες. Ναι, το είδα. 4-5 εκατοστά. Οπότε ο συγκεκριμένος σταλακτήτης ανέσπασε πριν 400-500 χρόνια. Πω, πω. Δηλαδή δεν είναι τωρινό το σπάσιμο αυτό, έτσι. Βασίλη, πάμε και στο τελευταίο πλάτωμα. Ναι, εδώ είμαστε στο τελευταίο κομμάτι ή μάλλον την τελευταία επισκέψιμη αίθουσα του σπηλαίου, την οποία της έχουμε δώσει την ονομασία Παρθενώνας. Παρθενώνας, ναι. Έχει πάρει την ονομασία της από τις κολόνες. Που είναι κάτω. Μας, ακριβώς έτσι. Πώς μοιάζουν, πώς είναι με κύονες. Βέβαια, πρέπει να ξέρεις ότι στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε, είμαστε 630 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Είμαστε σε υψόμετρο 630 μέτρα. Βρισκόμαστε 50 μέτρα κάτω από την κορυφή του βουνού, κατά κόρυφα, και 140... Κάτω από τα Ζωνιανά δηλαδή. Κάτω από τα Ζωνιανά μπορούμε να πούμε, ναι. Και είμαστε και 140 μέτρα από την είσοδο του σπηλαίου, σε ευθεία γραμμή. Αυτό εδώ το κομμάτι, μαζί με τους κύονες που είδαμε εκεί στο ανάκτορο, είναι το καλύτερό μου. Εγώ νομίζω ότι είναι πύργοι, πυραμίδες. Μπράβο, μπορείς να πεις ότι είναι κάστρα. Κάστρα, ναι. Δηλαδή και δίπλα αν πάτε, είναι όπως οι ταινίες, εκεί ακριβώς. Εκεί είναι σαν να βλέπεις κάκτους. Ακριβώς. Τώρα αν φωτίσεις απέναντι προς το βάθος, κάτω στον τοίχο πάνω, χαμηλά, μπορεί να διακρίνεις ένα κόκκινο βέλος.
Ναι, το είδα. Βλέπεις. Ναι, το είδα. Από εκεί και πέρα λοιπόν το σπήλαιο συνεχίζει. Αλλά πώς μπορεί να πάει κανείς? Δεν είναι επισκέψιμο, λόγω του ότι αυτές εδώ οι πέτρες, εδώ μπροστά, έχει γίνει κατολίσθηση από πολύ παλιά. Δεν γνωρίζουμε πότε έγινε αυτή η κατολίσθηση, ούτε καν που ξεκόλλησαν οι πέτρες και πήγαν εκεί πέρα. Έχουν φράξει την είσοδο του σπηλαίου και έχουν αφήσει ένα μικρό πέρασμα, περίπου στο ένα μέτρο. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που επισκεφτήκατε το γονείο μας. Θα φέρω και την κόρη μου να το δει. Να τη φέρεις. Πραγματικά αξίζει όλες οι οικογένειες να έρθουν να δουν αυτό που προσφέρει ο τόπος. Είστε καλοδεχούμενοι. Και ο δημιουργός Θεός που λέω είστε εγώ. Καλοδεχούμενοι όλοι. Μηνύματά σας για το σπήλαιο της Φενδόνης και με καλείτε και σε άλλα σπήλαια. Θα γίνω σπηλαιολόγος γιατί μου πάει αυτό. Εγώ μέχρι τις 13 Ιουλίου θα είμαι εδώ, παρούσα. Εσύ θα μου ξανάρθεις μέχρι 13 Ιουλίου ή χάνεσαι? Την άλλη εβδομάδα πάω Κύπρο. Γυρίζω από την Κύπρο και φεύγω. Γιάννενα, Πρέβεζα, Αγρίνιο, Πάτρα, Άρτα, Μυτιλίνη, Μόλιβο. Θα είμαι πίσω στις 26-27 Ιουλίου. 27 Ιουνίου. Άρα με προλαβαίνεις. Εγώ 13 Ιουλίου είμαι εδώ. Θες να κάνουμε ένα 13. Θα κάνουμε τελευταία εκπομπή. 13 ημέρο μαζί. Αμέ. Γιατί όχι, αμέ. Έρχεσαι κάθε μέρα. Εντάξει, κάθε μέρα. Εγώ θα διαβάζω μια σελίδα του βιβλίου σου και εσύ θα είσαι εδώ. 400... Ωραίο ήταν αυτό. 450 μέρες. Όχι, 13 μέρες θα κάτσω. Όχι, θα διαβάσω τις 13 πρώτες σελίδες. Άμα ολοκληρώσω το βιβλίο μέχρι το τέλος των εκπομπών, ναι. Δεν γίνεται. Πολλούς όρους μας. Έχω και άλλα προγράμματα να τους δείξω. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε και κάτι, Γιώτα μου, γιατί σου απάντησε ο Δήμαρχος Ζακύνθου. Βεβαίως, οφείλουμε να διαβάσουμε τι μας έστειλε. Ο Δήμος κινείται ανάλογα με την εισαγγελική εντολή, σύμφωνα με την οποία το αρμόδιο γραφείο πρόνοιας δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα. Ο Δήμος ενδιαφέρεται για τα παιδιά και ακολουθούμε την νόμιμη οδό προκειμένου αυτά να προστατευτούν. Η ευαισθησία μας σε τέτοια θέματα έχει αποδειχθεί και σε παρελθοντικές υποθέσεις. Θα είμαστε σε επικοινωνία και σύντομα θα ενημερωθείτε για το μέλλον των παιδιών. Όλοι οι Ζάκυνθος είναι στο πλευρό του. Μάλιστα. Αυτό είναι το μήνυμα που μας έστειλε. Και το δικό μας ρεπορτάζ ήταν το προηγούμενο. Σε αυτό το σημείο να πω ότι ο ταξιτζής πήρε προθεσμία να απολογηθεί την άλλη Τετάρτη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Σας αγαπώ το ίδιο πάντα. Και αν σας ξεχνώ καμιά φορά, είναι γιατί δεν είμαι ξεχασιάρα. Απλά το κάνω για να σας λείπω. Καλό απόγευμα.